Για ρίχτω, για ρίχτω. Όπα, τι παίζει από πίσω. Άμα. Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά. Ρίχτω, 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 ρίχτω. Τώρα για μίλα, για μίλα, για μίλα, για ρίχτω. Βα, δεν παίζει αυτό. Για κάτσε λίγο στο άλλο το μικρόφωνο, για κάτσε λίγο. Γιατί... Περίμενε, τώρα σε έχω, σε έχω. Για τραγούδα, τραγούδα. Τι. Τον άντε, τα καταφέραμε. Ποιος πατάει κουμπιά και μου αλλάζει όλες τις ρυθμίσεις. Όχι εσύ, όχι, πάμε. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος η δουλειά. Καλά, εντάξει. Φωνάρα. Φωνάρα, φωνάρα, δεν λες τίποτα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Ο ύμνος της εκπομπούλας όποτε φτάνει η Παρασκευούλα. Ο ύμνος του λόγου επειδή το τραγούδι που έχουμε καθιερώσει αγαλιάζοντας τις ψυχούλες κάποιων ή ενδεχομένως και στεναχωρώντας κάποιους άλλους, εκνευρίζοντάς τους, νευριάζοντάς τους, αυτούς που δουλεύουν Σαββατοκύριακα εξαήμερα ή και δεν ξέρω κι εγώ τι. Όσο νουπο, όσο νουπο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω παρεούιτσα. Καλημέρα, όπως λέει και ο Φωτιάδης, το Χριστινάκι μας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, λέω... Τόσο πολύ σ' άρεσε το στούντιο του Λίμπερο 107,4 και... Ναι. Ναι, εντάξει, μας δείχνεις βέβαια κουβάδες, είναι η αλήθεια. Εγώ. Τι, την προηγούμενη εβδομάδα σε ζήτησε φίλος ακροατής, λέει, να βγει το Χριστινάκι να μας δώσει... Να τον ευχαριστήσω και από εδώ, να τον ευχαριστήσεις, αλλά δεν τον ευχαριστήσεις. Ένα προγνωστικό σήμερα... Δεν έπιασα τίποτα. Τίποτα δεν πιάσει. Ούτε ένα. Ένα, τι να το κάνεις το ένα. Το θέμα είναι να μοιράσουμε στον κόσμο εκατομμύρια. Αλλά νομίζω ότι σήμερα... Σήμερα θα γυρίσεις, εντάξει. Να γίνει χαμός. Πάτε χαρτί και μολύβι. Θα γράψουμε προφητείες, κυρίες και κύριοι. Και το λόγο επειδή δεν το βάζει κάτω. Μόνο για λίγο ξαποσταίνει. Και ξανά προς την στοιχηματική δόξα τραβά. Σαββατοκυριακάκι έρχεται, δηλαδή. Πρωταθληματάκια θα έχουμε και θα είμαστε μια χαρά. Θα δούμε πολλά ποδόσφαιρα. Θα δούμε όλοι μας, ρε παιδί μου, όλοι μας εδώ πέρα. Ο κόσμος. Δεν θα δούμε, γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις προσωπικά. Δεν θα δεις. Πώς θα βγεις τη Δευτέρα, έτσι. Παρασκευούλα. 5 του μηνού, Αγίας Αργυρής, νεομάρτυρος. Εορτάζουν οι Αργυρό, οι Αργυροί, η Αργυρούλα και η Ρούλα. Γιατί γέλας τόσο στη σουβάρι και το Ρούλα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά το Ρούλα βγαίνει από το Αργυρούλα, εντάξει. Γιατί, είναι... θα μπορούσε να βγει από χιλιά δυο άλλα ονόματα. Από το... Πες μου χιλιά ονόματα. Θα σου πω χιλιά, χιλιά, θα σου πω, να σου πω τα δυο. Από το... Σταυρούλα. Βαρβαρούλα. Ω, τι σε είπα. 1-0. Σαγιας Βαρβάρας είναι άλλη μέρα όμως. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εσύ είπες ότι το Ρούλα είναι αυτονόητο ότι βγαίνει από το Αργυρούλα. Ρούλα που να γιορτάζει σήμερα ρε παιδί μου είναι. Άσε τώρα μου τα γυρνάς να με κάνεις εδώ τρίπλες να πούμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες και όχι τους εορτάζοντες καθώς είναι. Γιατί ο Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος εορτάζει. Είναι επίθετο, δεν είναι επίθετο. Υπάρχει άραγε Αργυρό σε όνομα. Γιατί να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει, λες. Αργυρό, μωρέ. Γιατί, δεν είναι ωραίο όνομα. Δεν είναι, όχι. Γιατί, να σε λέει χρυσό. Καλύτερα χρυσό. Βέβαια, τώρα Αργυρό, Χάλκινο, δεύτερο, τρίτο, δεν είμαστε τέτοιοι. Δεύτερο, όχι, όχι. Αυτό πάλι, Τέρης Χρυσό, Κωνσταντίνο Αργυρό. Πηγαίνουμε έτσι με διαβάθμιση στον καλλιτεχνικό στερεόμα. Άρα, εγώ ποιο θα ήμουν, α πούμε, Μπάμπη ο Μπρούτζινο. Να το θέσουμε εύσχημα. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Είπα να σπάσω λίγο τον Κατερίνα Φουρναρίς και θα σπάσω. Θα σπάσει το δίπολο, ε. Ναι. Έτσι, έτσι, μ' αρέσει. Καλημέρα και στη Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος. Ε. Ναι, 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 ναι. Και λοιπόν, δεν κάνεις Ρούλα καθόλου. Ρούλα λέει τη μάνα μου, παιδιά. Α, Ρούλα λέει τη μάνα χρόνια μου. Πολλά. Κάτσε, περίμενε. Δεν γιορτάζει. Διάστηκε. Με αυτό λέμε ότι. Από πού βγαίνει το Ρούλα. Από το Σιδερί. Σιδερί. Τι όνομα είναι αυτό. Έλατε και εγώ αυτό. Εγώ ήξερα το σιδερί το κάνεις ρένια. Σιδερένια, ρένια. Κάτσε, ήξερες το όνομα σιδερί. Βεβαίως. Είχα μια. Βεβαίως λέει. Βεβαίως λες και εγώ εκτός από τη μάνα μου, άλλη μία ξέρω πάντως. Εγώ δεν είναι πρώτη φορά το ακούω. Σιδερί. Να, είδες που λέγαμε χρυσός Αργυρός σιδερί. Μπάμπης ο Τσίγκινος και τα λοιπά. Σιδερί. Μάλιστα, τι να πω. Δεν ξέρω. Παράξενο. Τι τα δίνανε εκείνες εποχές τα παιδιά.
Ναι, μωρέ. Εντάξει, mm. Θράκη συνηθίζεται πάνω εκεί σε εμάς στον Εύρο, βασικά συνηθίζεται. Το υπάρχει, όχι συνηθίζεται. Να τα δίνουν ότι, ότι να είναι επίθετα. Ε? Το όνομα, όχι επίθετα. Α, όνομα, ναι, σωστό. Ο Αντρικόνιδος Σιδέρης. Αν έχεις ακούσει πότε. Επίθετο, ξέρω, τον Κώστα το Σιδέρη που παίζει, ναι, στους Κυπερινούς Κολυμβητές. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει όμως και όνομα στην περιοχή τη δική μου, υπάρχει. Τι να πεις, εντάξει. Γερά να είναι. Σιδερένια να είναι. Παρεπιπτόντως, αφού το θέτεται, mm-hmm, η μάνα μου είναι κοκκινομάλα, αλλά πάρα πολύ, πολύ έντονο κόκκινο. Oh. Ξανθοκόκκινο, αλλά πορτοκαλί. Ναι. Το θέσαμε εμείς αυτό. Δεν το θέσαμε αυτό. Όταν γεννήθηκε, όταν γεννήθηκε, την ονομάσανε Σιδερή που υπήρχε σαν όνομα, παρόλα αυτά δεν υπήρχε στο ΣΟΙ. Mm. Και για να είναι Σιδερένια, επειδή ήταν πολύ σπάνιο το χρώμα της, mm-hmm, για να είναι Σιδερένια, ονομάστηκε Σιδερή. Αλλιώς σαν όνομα δεν υπήρχε στο ΣΟΙ. Mm. Μήπως παρέπεμπα τα χρώματα δηλαδή στο σίδηρο, ας πούμε. Στη σκουριά. Δεν ήθελα να το πω, δεν ήθελα να το πω, αλλά... Το πει μόνος του. Αθώος. Καημένο κορίτσι. Για πες. Σήμερα 2:45. Οχ. Εντάξει, έτσι ξυπνάω. Μπορώ να λέω όμως ένα όχ, έτσι, γιατί σε συμμερίζομαι. Ναι, ναι, δύο πες. Δύο, όχ, όχ. Λοιπόν, και έβγαλα το σκύλο βόλτα μέσα στα άγρια χαράματα και τραγουδούσα Σαββατοκύριακο. Έτσι. Και λέω πόσο με έχει επηρεάσει ο Μπατμανίδης και το λόγο επειδή. Πόσο. Δεν είσαι ο μόνος, έχουμε καθιερώσει ο Δάκης, δεν γνωρίζει. Δηλαδή έρχεται για live εδώ και αφιβάλλα μα το παίζει ποτέ. Το κομμάτι μα το παίζει από κάτω. Σωστό και αυτό. Σάμα τη και εμεί που τα ακούμε το πρωί θα πηγαίνουμε στο Δάκι. Ναι. Πάντω το φορτηγό μου έχει 100% χρωματικό. Τελείωσε. Εντάξει. Και είναι και μεγάλο και είναι και τριαξονικό. Και είναι, και... είναι υποδοκιμή. Είναι, είναι. Έτσι περνά την αύρα στου επόμενου χρήστε. Τη Νταλίκα. Έτσι, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω αυτό που σου στείλα στο Instagram. Mm. Το φωτογραφία θα βγει και θα τοποθετηθεί ο ίδιο για... Αναμένω, για την παρουσία του. Βέβαια. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Μπορεί και να δευτερολογήσω, αλλά μπορεί και όχι. Ναι, σήμερα τα βλέπω μειωμένη την κίνηση, έτσι έχω μια αίσθηση, οπότε βγες και δευτερολόγησε. Μα έχεις Χριστίνα δίπλα. Α, τελείωσε. Λες έτσι, άντε φυλάκια. Τσάω, τσάω, τσάω. 2-31-0. Τι καλή είναι οι ακροατές όλες για τους άλλους. Τι καλά, τι καλά εσύ, τι καλά. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται, μας βρίσκεται. Γελάς, θα αρχίσουμε τα σαρδάμ τόσο πρωί. Αξι, δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα μόνο. Λογικό είναι, τέτοια ώρα δικαιολογήσει. Ναι, 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 ναι. Αχ, τι καλή με δικαιολογήσει. Να τα πάρουμε όλα μονοκοπανιά, το είπα τώρα αυτό σιγά σιγά. Έχει κλείσει, έχει πέσει. Δεν ξέρω το site, το οποίο έβλεπα όλα τα στατιστικά στοιχεία, το sansimera.gr. Oh no. Δεν θα βλέπουμε εδώ τώρα, θα παραπεμπόμαστε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι σαν σήμερα. Ξέρουμε τι είναι, αλλά κοίτα, έχει έτσι πιο λεπτομερός και είχε περισσότερες πληροφορίες και είχε μερικές εξτρά πληροφορίες από αυτές που παρέχει το Wikipedia. Το ότι είναι σαν σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, θα ψάξουμε στο αχανές διαδίκτυο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από Ξετική Σταυρούπολη. Καλώς τον Νατή, έγινε. Καλημέρα και στη φαν του Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης είναι φαν δικός μου. Καλημέρα. Όχι, όχι, εσείς. Εσείς θα είσαι, όταν θα γίνει το τζάλες, το τζάλες που λέει ο Φωτιάδης, θα είσαι cheerleader. Όπου θα σηκώ, πώς είναι το box που σηκώνουνε round one, γύρος, και στην κυρολεξία, γύρος πρώτος. Και θα χαναπακιάζουν. Γύρος, ναι. Έτσι θα πήγε. Άφησε σήμερα την Κατερίνα να πάρει, αλλά δεν πήρε. Δεν πήρε σήμερα, μάλλον δεν θα μας πει. Τη σειρά μου, γιατί θα είμαι εδώ να σας χαλάω τη γιορτή με αυτό το κολοτράγουδο. Έστω και μόνος. Έτσι, μόνος έμεινες. Μόνος απέμεινε. Καθόμουν στο υπόγειο, εντάξει, άνοιγα σφολιάδες και άκουγα και από πάνω, όχι, λέω αυτό το βάζεις και όλο να πες, τι καχορεύεις, τι κάνεις. Ναι, το διασκεδάζουμε, το χαιρόμαστε, το απολαμβάνουμε. θέλω να φτάσει εκείνος ο στίχος που είναι αγαπημένος, που λέει «Μας έφαγε η τεχνοκρατία και ο πληθωρισμός». Εντάξει, μιλάμε εδώ τώρα για βαθύτερα νοήματα. Να σε πω, τόσο καιρό, εδώ εγώ που το μισό άρχιζα να χορεύω. Εντάξει, μωρέ. Τι να κάνεις, σαββατάκι σιγά σιγά θα περάσει. Δευτέρα, εγώ σε έδωσα παραγγελιά χθες μετά την εκπομπή, σε έστειλα μήνυμα. Δευτέρα περιμένω να αλλάξει το χαλί, επιτέλους. Βρήκε το καλύτερο χαλί, το καλύτερο τραγούδι του Μπατμανίδη που έχω ακούσει. Είναι αυτό που δεν έχει τη φωνή του πάνω. Ναι, αυτό που έπαιξα χθες το λάθος. Ναι, όχι το μέτρο, έπαιξα το κομμάτι χθες λάθος. Λάθος version.
Θα το παίξω. Βασικά, ναι. Το έπαιξες λάθος version, αλλά ήταν το καλύτερο, ας πούμε. Εκεί που δεν είχες τη φωνή σου και ναι, ήταν μόνο το hit. Τα καπατσίμπαλα. Ναι, θα το βάλουμε μουσική για να σας σερ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Σε ευχαριστώ που... Όπως μου έχει πει, ας πούμε, μπορεί να μου έχω κάνει παραγγελία να τραγουδήσω το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ναι, παιδί. Μπορείς να το τραγουδήσεις. Μπορώ. Δεν μου λες τι να πούμε σήμερα, δεν έχει. Άμα δεν βγει ο Φευγάδος λίγο να μας μπριζώσει. Και μετά θα λέτε μη βγαίνετε και κάνετε και ράμε. Αφού δεν έχουμε θέματα, ρε φίλε. Ένα πρωταθληματάκι, πρωτάθλημα παίρνεις. Τι να, γι' αυτό παίρνεις, να το πάρεις. Μετά θα τελειώσεις, τι θα πεις, άντε, μετά δύο εβδομάδες θα περιμένεις. Μπορεί και να υπάρχει το ενδεχόμενο, δηλαδή την Κυριακή, να το πανηγυρίσεις και μαθηματικά. Αν γελάρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, παίζει πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Στις 7 η ώρα παίζει Πανετολικός Ολυμπιακός και στις 7.30 της Κυριακής ΠΑΟΚ Λαμία. Μπορεί μετά να λέμε, όχι, θα το πάρω, επειδή θα είναι εκτός έδρας, δεν θα κατέβουν πολύ στο Λευκό Πύργο. Θα βγουν οι Αριανοί, θα λένε εμείς μαζεύαμε περισσότερο. Εντάξει, θα βρούμε. Ενώ άμα ήμασταν, ας πούμε, στην Τούμπα με τη Λαμία, καπάκι πηγαίναν και όλοι εκεί πέρα. Παιδί αντιπαράθεσης, όσα θέλεις. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, θα λέγανε έτσι, ας πούμε. Έτσι. Μετά θα λέγανε παροξίες, εμείς συνηθίσαμε τώρα κάθε χρόνο βγαίνουμε στο Λευκό Πύργο, τι να κάνουμε. Ναι. Και θα συνεχίζει και θα συνεχίζει αυτή η ζωή. Έτσι θα πορευτούμε. Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό live. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά, τσαό, τσαό, τσαό. 2-31-0-287 και 3-8 από πολύ νωρίς, κυρίες και κύριοι, από πάντοτε στην διάθεση του κόσμου, του περιούσιου λαού. Τι θες σαν σήμερα, έτσι, μιας και το να σου λέω το σαν σήμερα το site, τα είχε συγκεντρωμένα τώρα εδώ. Η Wikipedia δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Ποιο να σου πω, θα βρούμε κανέναν. Ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα. Κώστας Λινοξυλάκης. Ποιος είναι αυτό? Ένας παλιός ποδοσφαιριστής. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933. Άσος των γηπέδων. Μόνο ποδοσφαιρικούς πιάνουμε. Γιάννης Αναστασίου, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Το 1973. Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Λιθουανός καλοσφαιριστής. Το 1976. Δεν έχει τίποτα. Βαρετό, βαρετό. Βαρετό, βαρετό είναι το σημερινό, το σαν σήμερα. Δες τι είναι σαν αύριο. Ε? Λέμε ότι είναι σήμερα. Σαν σήμερα όμως το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Ρασούλης. Τεράστιος στιχουργός. Μας έχει εμπνεύσει, μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ένα τσίκ δηλαδή. Δεν μπορούμε να φτάσουμε. Ναι, ένα τσίκ τώρα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, ας πούμε, το μέγεθος και το εύρος της δικής του στιχουργίας. Κοντεύετε. Όχι, δεν κοντεύουμε καθόλου, δεν κοντεύουμε καθόλου, αλλά κάτι πέρασε μέσα έτσι από την ιδιαιτερότητα του στίχου του και τη μοναδικότητα στο να ψάξουμε να βρίσκουμε θέματα που δεν έχει μιλήσει κανένας άλλος, όπως έκανε και ο Μανώλης Ρασούλης, που μέσα από τα τραγούδια του περνούσε και φιλοσοφικά ζητήματα, όχι μόνο και κοινωνικά και χίλια δύο πράγματα. Ακούσουμε κάτι, είναι ο άνθρωπος να βάλουμε που... κάτι. Πρώτος έχει γράψει τραγούδια για το ποδόσφαιρο και την αγάπη, που είναι και το δικό μου το προσωπικό αγαπημένο στιχουργικό πεδίο δράσης. Το ποδόσφαιρο και η αγάπη. Ναι, περισσότερο έτσι. Ας πούμε, θα ήθελα κάποτε να γράψω ένα ολοκληρωμένο δίσκο. Έχω σκεφτεί δηλαδή και το τίτλο. Λέγεται «Μια ζωή στον πάγκο». Καλό, καλό. Καλό είναι, ρε παιδί μου. Θα ήθελα να γίνω τέταρτος διαιτητής. Όλα αυτά που έχουμε γενικότερα ιστορίες που παράγουμε από το λόγο, επειδή δεν θα είναι μόνο οι δικές μου, θα είναι και των ακροατών, και αυτοί εντάσσονται στο δικό μας πεδίο. Επίσης, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, λίγο πριν μάλλον, και άκουγα την επανάληψη του Μάριου, άκουσα τον φίλο μας τον Παύλο που τηλεφωνεί και συνομιλεί μαζί μας, και αισθάνθηκα μια περηφάνεια, διότι αισθάνθηκα λίγο ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι δίνουμε δανεικούς ακροάτες σε άλλα ραδιόφωνο, ξεραδιόφωνο, στο δικό μας ραδιόφωνο, σε άλλες εκπομπές, ρε παιδί μου. Γαλουχούνται εδώ, παίρνουν χρόνο συμμετοχής και μετά απλώνουν τα φτερά τους και του λέγανε, α, τι ωραίοι ακροατές είναι αυτοί. Έχουν εδώ πέρα εντρυφήσει, να πούμε. Σε παρακαλώ. Αλλά βέβαια τα μεγάλα μας χαρτιά παραμένουν ισχυρά και μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Δεν τα δίνουμε. Εντάξει. Όχι, όχι. Τα βαριά τα συμβόλαια τα κρατάμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδί. Καλώς το. Καλημέρα και στην Ομίγυρη. Καλημέρα. Μπαμπή, σήμερα είπαμε για τη Ρούλα, γι' αυτό το... Ωραίο, και... ωραίο θέμα. Η Ρούλα θα μας έδινε αφορμή για τηλέφωνο, είναι συγκλονιστικό. Άκουσε να δεις όμως και τι είδηση. Δηλαδή είπε και το παλικάρι του προηγούμενου σιδερή,
Θυμόμουν εγώ στα 9 μου, μια κοπέλα είχε γνωρίσει. Λέγανε Ρούλα και έβγαινε από το Λιθαρί. Από το Λιθαρί? Ναι. Και υπάρχει, εντάξει. Από το Λιθαρί, όπως λέμε το Λιθάρι. Ναι, η Λιθαρί. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι. Έλα μου, ντε, πού να το ψάχνεις, ναι, Λιθαρί. Φαντάζομαι από εκεί, αφού το εντάξει, μπορεί, πιθανό. Ναι. Δεν ξέρω. Απίστευτο. Λιθαρί. Ρούλα. Τι να κάνει και η καημένη. Το έκανε Ρούλα η κοπέλα. Πάρε καλά που το κάνει και Άκης. Τι από Λιθαράκης. Τώρα. Και τα ονόματα τώρα καταντήσει μόδα. Δηλαδή γιατί τώρα αν αφαιρέσεις όλα τα... Δεν θα ήταν και χαριτωμένο όνομα Λιθαρί. Εκείνη την εποχή, αλλά τη σημερινή εποχή θα ήταν number one. Εκείνη την εποχή, ποια εποχή. Πότε τη γνώρισες, φαντάζομαι πριν από 15 χρόνια. Υφίσταται ακόμα σαν όνομα. Ναι, όχι. Εσύ πότε τη γνώρισες. Α, εντάξει. Είδες, έχει κάποια, δηλαδή αυτή η κοπέλα δεν θα είναι καμιά, πάνω από 30 θα είναι. Σίγουρα. Ναι, μόνο και αυτό. Τα 50. Τώρα ήθελα να το κάνω έτσι, ας πούμε, για να σε κάνω ένα κομπλιμάντ. Όχι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει σαν όνομα. Όχι, θέλω να πω και είναι διαχρονικό. Ναι, και το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι... ερώτησα εκείνη την εποχή, δηλαδή τι να ενοχλούσε εκείνη, δεν το κατάλαβα τι. Όχι, εκείνη την εποχή, δηλαδή ας πούμε πριν από 40 χρόνια... Το φαινόταν πιο παράξενο. Ναι, παράξενο και τα κορίτσα ας πούμε και τα αγόρια τα λέγανε Δημήτρη, Μάκη, Άκη, Γιώργο, Μαρία, Κατερίνα και ούτω καθεξής, Χριστίνα. Τι ενώ... θες να πεις, το Χριστίνα είναι ένα συνηθισμένο όνομα. Συνηθισμένο, ναι, αλλά δεν είναι όπως τώρα που τις λένε όλες Ιωκάστη, Νεφέλη. Ποιος το βγάζει το παιδί του Μαρία τη σήμερα ημέρα. Ναι, Αλκμίνη, όλο τέτοια. Αχιλλέας, έχουμε γεμίσει όλο με ήρωες. Πάτροκλος, δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, αυτά είναι ονόματα, ας πούμε, πιο μοδάτα, πιο... Ναι, αλλά, δηλαδή, εποχής, ναι. Αλλά... Θέλω να πω, εκείνο εκεί ήταν ιδιαίτερο τότε και τώρα θα παραμένει νομίζω ιδιαίτερο. Γι' αυτό σου λέω. Και δηλαδή κάτι το ξεχωριστό. Οι γονείς ψάχνουν έτσι ιδιαίτερα νόματα. Δηλαδή και τον Εφέλη έχει γίνει τόσο σούπα που έχει καταντήσει να είναι το νέο Μαρία. Μα τότε τουλάχιστον υπήρχε η παράδοση και κάποια ονόματα μεταφέρονταν και στο μέλλον. Τώρα εντάξει. Ναι. Τα έχουμε καταστρατηγήσει όλα. Να δώσουμε λίγο τέτοιο. Να μπαρουτιάσουμε λίγο την εκπομπή. Για δώσε λίγο. Γιατί... Εφές άκουγα εκεί. Ναι. Όπως κάθε πρωί, δηλαδή τέτοια ώρα εδώ ετοιμάζομαι για τις δουλειές. Λοιπόν, θυμάμαι πριν μερικά χρόνια είχε κοπεί μια τούρτα γενεθλίων για ένα χρόνο χωρίς... Πέναλτι. Το θυμάσαι. Βέβαια. Αυτή η ομάδα που τότε ήταν αδικημένη και σήμερα ας πούμε, ακόμα θεωρείται αδικημένη και όλα, είναι η πρώτη στα πέναλτι. Α, δεν το ήξερα αυτό το στατιστικό. Με το χαλίθι. Πόσα έχει. Ναι, τα περισσότερα πέναλτι. Ναι, α, δεν το γνώριζα καν. Κερδισμένα, Ναι, σημαίνει όμως ότι ίσως το να κερδίσεις πολλά πέναλτι σημαίνει ότι πατάς και πολλή περιοχή. Ότι... Σίγουρα. Όπως επίσης και να μην παίρνεις μπορεί να σημαίνει και το ίδιο. Το αντίθετο, έτσι. Ναι. Θέλω να πω επίσης αυτή η ομάδα ενάντια στο χαλίθι σε τρία παιχνίδια πήρε τρία πέναλτι. Ενάντια στον Μπάουκ πήρε τρία πέναλτι. Ένα στο Χαριλάου θυμάμαι. Ναι. Δύο στην... Στην Τούμπα πήρε πέναλτι. Σε ένα παιχνίδι πήρε δύο, το ένα το βάλει το άλλο χάσε να θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι στο Χαριλάου. Αλλά το Μπάουκ πήρε πέναλτι στο Χαριλάου. Δεν πήρε. Ναι. Είπα απλά ενάντια στον Μπάουκ πήρε τρία. Στα τρία παιχνίδια. Στο ένα πήρε δύο και στο ένα... Στα τρία παιχνίδια πέναλτι έτσι πηγαίνει. Ναι, στα τρία παιχνίδια, στο ένα από αυτά πήρε δύο. Να πούμε ότι επίσης ότι πήρε ισοπαλία με goal offside και κέρδισε και εις βάρος του Χαλίθι και κόκκινη κάρτα. Σήμερα έλαβες εσύ τον ρόλο του λαγού δηλαδή. Δεν κινείται κανείς. Δηλαδή, ανακάλυψα τη ρόλα δηλαδή για να πούμε δηλαδή τι να γίνει. Έτσι, ένα ησυχάσουμε και μια μέρα. Τα είπαμε όλα και ξεθυμάναμε. Εντάξει. Δηλαδή εγώ ήρθα από τον πάγκο τώρα για να ναι. Βλέπω η βασική δεκάδα τίποτα. Έτσι. Πέρα το φούρναρ εκεί πέρα τίποτα κανείς. Καλής. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Φιλιά. Δεν μπορεί ο κόσμος έτσι χωρίς μπριζούλες, ας πούμε, θα έπρεπε να έχουμε έναν, πώς το λένε ρε παιδί μου, έναν χορηγό ηλεκτρολογικό υλικό, κάτι ρε παιδί μου, κάποιες μπρίζες ας πούμε εδώ, είμαστε γιατί η εκπομπή, the advertisement space λένε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Στα site που έχει κάτι κενά και λένε εδώ διαφημιστείτε άμα θέλετε. Τα παλιά τα site είχαν γίνει. Καλημέρα. Και παίρνω εγώ τώρα την μπάλα. Νάτος. Και αρχίζω και κατεβαίνω. Κατεβαίνεις, πάρτο, πάρτο. Λοιπόν, είπες ότι τα καλά χαρτιά δεν βγαίνουν αλλού. Είσαι offside. Ναι. Και ο Φωτιάδης έχει βγει στην στη Τρόικα. Αλήθεια, έχει βγει στην Τρόικα. Πλάκα κάνεις, ρε. Δεν το ξέρω. Πω, τρελός. Και ο Λευτέρης βγαίνει στον Τζατσαρό. Μόνος που είναι σταθερός, τύπου Βιερίνια, είναι ο Παφούλιας. Διακοπή συμβολέο. Ο οποίος μόνο βέβαια... ο Πάφη είναι ο Βιερίνια της ομάδας. Ο Πάφη είναι ανακάλυψη Μάριο. Ναι. Ναι. Ανακάλυψη... Το πήραμε δηλαδή από την Πόρτο. Βέβαια, ανακάλυψη Μάριο και Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Πολύ, πολύ χρόνια, πολλά χρόνια πριν, όταν κάνανε πρωί, έπαιρνε τηλέφωνο στη Βικτόρια. Ναι, και τραγουδούσαν. Και... από εκεί του έμεινε το τέτοιο. Το πήραμε από την Πόρτο, φίλε, τότε. Ίσως ακόμα να πιστεύει ότι είμαι ο Μάριος. Ο Βιερίνια είναι, ρε. Του λόγου επειδή. Έτσι, έτσι. Κάποιοι δεν τον πιστεύανε, λέγανε χαμηλοκόλλης. Ο Κοντός, ναι. Και τέτοια. Ο Κοντός με τη χέτη, ο Στραβοπόδης και τέτοια. Αλλά μην λοιπόν, άμα δώσεις πεδίο δράσης, είδες. Ναι, κοίτα, τα τρία χαρτιά, είδες και τα τρία είναι πουλημένα. Πω, δεν το ήξερα. Διακοπή συμβολέου ή θα κλείσεις σε απολογία. Δηλαδή ο Φωτιάδης είναι ο Βιτόλο. Το παίρνουμε από εδώ, πάει από εκεί, ξανάρχεται από εδώ, εντάξει. Να βγει και να μας τοποθετηθεί εδώ. Αφού έχει βγει, έχει βγει. Τον έχει καταγνωρίσει και ο Μάριος, δηλαδή με το που λέει έλα παλικάρι μου τι κάνεις και λοιπά. Καλά, εντάξει. Εκεί... ο Αθλαβάς, και... Φωτιάδη μεγάλε και τέτοια, και... ο Πάνθε Απολωνιστή. Ναι, είναι και συνεργάτες, έχουν θητεύσει πλάι στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, οπότε είναι υπάρχει έτσι. Μαρμητίσχυ, μια... μαρμητίσχυ μια... είναι. Μια... και το. Προχθές που τον έλεγε, Αθλαμά τον έλεγε. Εσύ θέλω να έρθω, λέει, στον Απόλλωνα να λέει σαν Ηρακλειδέα, αλλά εγώ είμαι εδώ, λέει. Ναι. Δεν συγκράξει κανένα. Ναι, δεν συγκράξει κανένα. Έτσι κι εγώ. Το Αθλαμά, με τον μυαλό μα, Αθλαμά, μα πάρει εδώ και εσύ και ο Φωτιάδη θα φάτε ξύλο, λέω. Έτσι έλεγα. Και θα σκοπανά τον ένα πάνω στον άλλο. Ήθελα να πάω κι εγώ σε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων, πήγα τρία παϊδάκια. Είχε ετοιμαστεί, είχε πάρει μαζί σου τη ρακέτα του τένις και λοιπά. Είχες ναι, τεράστια φωτογραφία, τη βάλαμε και στο λόγο επειδή. Τεράστια. Ναι, εντάξει. Ρε, είναι ο παδί του Τσιτσιπά, εκτός από παδί του Ηρακλή. Ή μάλλον μπορεί να ήταν μόνο ο παδί του Τσιτσιπά εκεί πίσω, α στα κόρτς. Οι άνθρωποι ούτως ή άλλως είναι λάτρες του αθλητισμού. Δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου, ούτως ή άλλως να μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν σαν μουσική μπάντα. Όμιλος Φιλομουσών, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και εσύ σε λίγα χρόνια, αρεστή Παρμανίδη, θα έχεις ομάδα στο όνομά σου από σένα, δηλαδή για το συγκρότημα του BBC, θα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ομάδα που θα μεσουρανίσει τον 24ο αιώνα. Το έχω πει ότι όνειρό μου είναι να πάρω και εγώ μια ομάδα. Χρόνια. Τι να την κάνεις. Τι να τη δουλέψεις, να τη σπάσω. Η αφετερία, ρε παιδί μου, όπως είναι ο ΠΑΟΚ στο Πέρα Κλαμπ, στο Πέρα Κλουμπ και ο Ηρακλής, ο Όμιλος Φιλομουσών, από το BBC. Θα ξεκινήσει μια μεγάλη ομάδα που θα μεσουρανεί τον 24ο αιώνα. Έτσι, 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 έτσι ακριβώς. Ψάχνει τώρα να βρει η Χριστίνα ποιος είναι 24ος αιώνας. Είστε γράμματα. Ο Κάπα Δέλτα. Όπα. Τώρα είμαστε στον Κάπα Γιώτα. Εγώ ξέρω το Κάπα Βίτα. Κάπα Βίτα. Κωνσταντίνος Βίτα. Μιχάλης Δέλτα. Τώρα που είπατε για ονόματα που πήρε ο φίλος από τον Εύρο. Βέβαια. Για τη μαμά του. Στον Εύρο επίσης, γιατί εμένα η ρίζος μου είναι από το Δημότυχο, Κάτζος, για να προλάβω να μην πει κανένα. Όχι, κανένας δεν. Υπάρχουν ονόματα, φίλε, Σιρματένια, που είναι το Ματίνα. Σιδερή. Το Ματίνα. Ναι, και δεν τους λένε Ματίνα στον Εύρο. Όχι το Ματίνα. Από το Ματίνα. Συγγνώμη. Τόσο ακούσαμε, εντάξει, γιατί όχι το Ματίνα. Ρε Χριστινάκη, ρε Χριστινάκη, που λέγει ο... είναι πρωί, συγχωρέστε με. Σιρματένια και στον Εύρο της φωνάζουν όχι Ματίνα, Ματένια. Ματένια, ωραίο, ωραίο. Ναι, και τη ρωτάτε που βγαίνει το Ματένια από το Σιρματένια. Και Χρυσή. Χρυσή, εντάξει, Χρυσή το ξέρουμε. Χρυσή, ναι, όχι Χρύσα. Ναι, Χρυσή σκέτο, ναι, 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 Χρυσή σκέτο.
Αυτά ξέρω. Τα σιρματένια αλλά... έχει κι άλλα, άμα θυμηθώ. Άντε το σιδερί, παλεύεται, αλλά σιρματένια. Δηλαδή σιδερί είναι υλικό αυτό, το σίδερο φτιάχνουμε να πούμε τα πάντα, αλλά σιρματένια. Σιρματένια αμέσως παραπέμπει ότι δεν είσαι εκεί τις πόρτες, να πούμε, στον αγρό. Πιάσε μια σιρματένια να δέσουμε εδώ την πόρτα. Και κάπως έτσι θα βγει. Τα πιστοποιητικά γεννήσεως δεν τα μάλιστα. Το σύρθα το τραβούσαμε το στυλό, το μουτζούρονα, τα πιστοποιητικά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Και να λέμε τώρα τι να πούμε, να κάνουμε μια κατεβασιά την μπάλα. Mm-hmm. Πρέφες, δοϊράνες, τέτοια. Άστε ό,τι αυτά. Και να γίνει. Ό,τι και να πάω, γίνει. Θα λέει. Μάλιστα. Έγινε. Τάχνω για τα επόμενα χρόνια. Φιλιά, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Τέλειο. Ντοματίνια. Ντοματίνα. Καλημέρα στην γραβούλα. Μποντζόρνο, Χριστινάκη. Μποντζόρνο. Μποντζόρνο. Δεν κατάλαβες. Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ο φίλος μου ο Φωτιάδης. Oh, καλώς. Καλημέρα το Φωτιάδη μας. Καλημέρα κορίτσι μου. Καλώς μου το. Πάντα μου γλυκό αγόρι. Πού ήμουν εχθές. Πού ήσουν εχθές. Που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Άμα τη βρεις μπαμπή, έχεις 4 σάντι δωρεάρι από μένα. Άμα βρω που ήσουν. Ναι. Με την μπλούζα. Με την μπλούζα, πού μπορεί να ήταν, ξέρω. Με μπλούζα BBC. Με μπλούζα BBC. Μπάμπη μου, άμα το βρει, μπάμπη μου, άντε ρε μπάμπη. Πού λέει αυτή την καρέκλα να είμαι. Ξέρω εγώ στην περιφέρεια. Αμάρε μπάμπη μου, ποια περιφέρεια, μέσα στο Μέγαρο Λίμπερο ήμουνα. Α, τόσο εύκολο ήταν. Εγώ έψαχνα με στο τηλέφωνο. Δεν συναντηθήκατε. Ρε μπάμπη. Τι ώρα ήρθες. Εγώ σε έχω αναμένο φωτοβολίδα είσαι. Πρέπει να είσαι. Γρήγορα, γρήγορα ταχύτητα. Νοπύρο νοκράει. Τι να κάνω, πήγα σε έφυγε στο δικηγόρο. Καλημέρα Χριστινάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και πήγα να δώσω τα χαρτιά για το δικαστήριο που έχω, για όταν θα γίνει. Λευτεριά στο Φωτιάδη, είπαμε. Μην να μείνει στο σκοτάδι. Δεν θα μείνει στο σκοτάδι, Λευτεριά στο Φωτιάδη, κάτι τέτοιο. Όχι, εντάξει, το ξέρω εγώ. Είσαι δύναμη για μένα, ναι, ναι, για πες. Λοιπόν, και πήγα 12 η ώρα, αλλά... Τι να κάνω αφού με είπε 12.30 ο Χρήστος, ο Χρήστος Μαριανός και Λίβερ που είναι, ναι, ο δικηγόρος, ναι, και Αργιανός και Λίβερ. Κανένας απολυστής δεν υπάρχει. Κανένας απολυστής. Δεν υπάρχει, δηλαδή τόσα και άτομα έχω γνωρίσει. Πού? Ένας δεύτερο απολυστής να κάνω διάλογο. Κανένας. Κανένας. Στους άλλους κάνεις μονόλογο. Είμαι μέσα εκεί, μέσα στη Δέκυνα, μέσα στη Αργιανούς, Παοξίδες. Σαν το τουρλό, 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 εκεί μέσα είναι. Έναν συμπίσω ένα πολιτιστή να κάνω κουβέντα. Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Ένας είναι. Πώς γίνεται αυτό και να βρεθώ εγώ μέσα σε αυτούς εδώ και να μην έχω και ένα δεύτερο απολογιστή να κάνω διάλογο. Σαν ακούω Σέξπιρ. Τέτοιο μονόλογο συγκλονιστικό. Ναι, δεν μου λες. Να σε ρωτήσω. Να με ρωτήσεις. Πώς το είπες αυτόν τον Κώστα που είπε πήρε ένας Κώστας του Κουτσόνης. Προηγουμένως είπες ένα άνομα. Κώστας Σιδέρης. Δεν ξέρει αυτός. Όχι, μάλλον όχι. Δεν ξέρω εγώ. Όχι. Όχι. Τραγούδι. Γιατί τον ξέρει κάτι. Αν δεν με ξέρεις, δεν το ξέρω γιατί σκάκι υποφέρεις. Αχ, πώς τα λες, πώς τα λες. Συνάδελφός σου καλλιτέχνης είναι. Και δικηγόρος. Επίσης από το χρειάζεται. Από τι είναι αυτός, τι. Καλλιτέχνης ρε παιδί μου, καλλιτέχνης. Μπάμπη μου, ναι. Η φωτογραφία είναι με τέτοια με την τράβηξε. Ναι. Εχθές. Ποια. Πήγα στην Ασλαμά. Εγώ σαν Μιχάλης πρέπει να σε πω τι μου έκανε ο Ασλαμάς. Τι μου έκανε. Έχεις καταλάβει τι μου έκανε. Πήγα και έκατσα στην Πολυθρόνα γιατί να περάσει η ώρα. Λέω ας περάσω από το Μέγαρο. Να περάσει από εδώ για να περάσει η ώρα και ήρθε. Ναι. Ναι. Και ήταν εκεί, είχε και 45, στο 86 πήγα, ναι, και ίσα ίσα που πήγα, βλέπει την μπλούζα που κάθομαι, ναι, και εθνοβάρισε την μπλούζα. Ω, την BBC. Ναι. Δεν σου είπε παλικάρι, παλικάρι. Μπα, έτσι, μα την Παναγία σήμερα δεν είχα κινητό να μιλήσω, σε στήλω. Ωστε έτσι το πουλάκι μου. Αυτό εγώ τα λέω στον Μπάμπη. Καλά κάνεις και τα ρουφ, έτσι. Μπάμπη, γιατί ρε εσύ Μαρή, και μετά μου ζήτησε τηλέφωνο να βρεθεί με ένα δικό μου άτομο, ξέρεις τι, της πληρωμής. Λέω, θα το σκεφτώ πολύ. Εμείς δεν θέλουμε να βρεθούμε με άτομα της πληρωμής. Μόνο με τους μπαταχτσίδες βρισκόμαστε. Κανόνισέ μας και με εμάς με άτομο της πληρωμής. Όχι, αυτός θα πληρώσει για να βρεθεί. Καταλαβαίνεις. Του καταλαβαίνεις.
για σπίτι και έτσι τηλέφωνο. Μάλιστα. 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 Λοιπόν, καλό να σου πω και το άλλο, ναι. Δεν έχω πάλι τηλέφωνο. Μάλιστα. Πάλι δεν έχω τηλέφωνο. Δεν, γιατί δεν είναι, να σε βρούμε εμείς, δεν είχες πάρει το άλλο τηλέφωνο. Κάτι, ένα τηλέφωνο. Ναι, πάλι δεν έχω τηλέφωνο. Από πού παίρνεις τώρα? Τι κάνω, έβαλα μονάδες στη Χριστινάκη μου για να μπορώ να σας πάρω τώρα για σας πω καλημέρα και να πω το, με τον Μάριο τι έγινε. Μάλιστα, καλά κάνεις και τον Μάριο. Δεν έχεις σταθερό τηλέφωνο. Ναι, με το κινητό μιλάω τώρα. Θα σε βάλω και μονάδες, μάλιστα. Λοιπόν, όχι αγόρι μου γλυκό, όχι. Λοιπόν, απλά τώρα εγώ σε λίγο θα φύγω. Πού θα πας? Γιατί θα πάω, έχω τον άλλο τον Κώστα, γιατί θέλω να του δείξω κάτι χαρτιά. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ναι, ωραία. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πήρα να πω καλημέρα. Καλά έκανες. Δεν μπορεί να σε πάρω. Πάρε. Από κοιμέ... Πάρε. Μπορεί για να σε πάρω τηλέφωνο από εκεί μέσα να δώσουμε τα προγνωστικά της παρέας. Τα προγνωστικά της παρέας. Κατάλαβες για ποιο μιλάω. Θα ταξιδέψω στον κόσμο, θα πάει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και θα μας πάρει από εκεί τηλέφωνο στο τέτοιο. Ναι. Πάρε, δεν θα ξαναγίνει γιατί, ποτέ ξέρεις, αυτό. Γιατί ο άλλος που τον έχει, πού τον έχεις φέρει αυτό να, μαζί με τον άλλο που είχατε έρθει και κάναμε εκπομπή. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, βέβαια. Ναι. Πού να λέξε, ρε παιδί μου, να σου πω. Μάλιστα. Κατάλαβα, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Ναι. Άκου να σου πω τώρα, ναι, γιατί εγώ, ναι, πρέπει να τα πω. Ναι, πρέπει. Γνώρισε μία φαρμακοποιό που εδώ κάνω συνοδεία παππούδες και αυτά εδώ και πάω και παίρνω φάρμακα. Εσύ, από τη φαρμακοποιό. Ναι. Αυτά δεν τα έχουμε πει, πάπη μου. Κουτρά. Και αυτή τη δουλειά. Ναι, πάω και κάνω. Και τον έχω πει. Επειδή τα άκουσα την Κυριακή, τη Μαρβίτα που λέει και καλημέρα τον Παύλο μας. Που βγήκε, ναι, και κάνει εκπομπή και πάει και κάνει γνωριμία με αυτήν. Αλλά απευθεία εγώ μιλάω και κάνω γενικά, ναι, και θα το πω μακριά από τη φαρμακοποιό. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Βέβαια. Γι' αυτό δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το πιάσω. Και επειδή ανάφερε ο Παύλος το πρωί, πήρα τηλέφωνο και μου έκλεισε τηλέφωνο. Μάλιστα. Αλλά την Τζόνι θα ξέρεις. Ναι. Μετά από σένα που έφυγες, γιατί το χάος. 8 με 10 είναι. 8, ναι. Ναι. Και τον παίρνω τηλέφωνο, το λέω πως ζόρνω τον κουμπάρα μου. Μέχρι να τον πω, πάω να δείξω τηλέφωνο. Α, μάλιστα. Αλλά θέλω να το δώσω κάτι χαρτιά από το στρατό που είναι. Ναι. Για να τα δείξω. Ναι. Για ένα φίλο που έχει. Για αναγκαστικά πρέπει να πάω το φίλο. Αναγκαστικά, τι να κάνεις. Εντάξει, δουλίτσα να υπάρχει. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έγινε, αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά. Εγώ για να ξέρεις, γιατί μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούνε α, φωτιάζεις, πήγε κάπου αλλού. Α, πήρες από μόνος σου να πεις. Πήρε να δικαιολογηθεί τώρα. Ότι θα βγει αλλού που είπα εγώ πριν. Δεν πειράζει. Θα πας. Δεν πειράζει, παιδί μου. Θα είναι εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνεις. Δεν είσαι τώρα, αν του δώσουν και ένα μικρόφωνο, μπορεί να πει και δύο λόγια. Εντάξει, θα πει. Εγώ μπορώ να μιλήσω με το κινητό από μέσα. Θα πάρεις για τα προγνωστικά της παρέας μετά τις 7. Βέβαια, τι να κάνω τώρα, εγώ πρέπει να κάνω, ναι, τι σήμερα ήρθε το Χριστινάκι. Ναι, πώς, τι, έχουμε έτσι το πείσουμε. Έτσι, έγινε. Καλημέρα. Και σε κανά μια μισή ώρα το πολύ θα πούμε. Έγινε, το κρατάμε, έγινε. Για φιλιά τσάτσα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σε ένα καταιγιστικό τηλέφωνο Φωτιάδη, 10 λεπτά δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, αυτό που κατάλαβα είναι ότι θα πάει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ. Γιατί είναι υποχρέωση, έχει να δώσει κάτι χαρτιά. Είναι, ρε παιδί μου, οικουμενικός. Είναι διακαναλικός ο Φωτιάδης κανονικότατα. Είδες όμως, είδε, φοβήθηκε μην παρεξηγηθείς. Όχι, δεν παρεξηγούμε, ρε παιδί μου. Μα είπα, εγώ χαίρομαι για τα παιδιά μας, ας πούμε, έτσι, που ανοίγουν τα φτερά τους και πηγαίνουν και... Θα έπρεπε κάθε στιγμή που θα χτυπάει το τηλέφωνο να όλοι σταθμοί να διακόπτουν το πρόγραμμα και να υπάρχει και μια ζωντανή σύνδεση, ας πούμε, και να απευθύνει το μήνυμά του. Κατά τα άλλα τα υπόλοιπα, εντάξει, νομίζω, κατάλαβες. Κάτι για μια φαρμακοποιό, αυτά, όχι πολλά. Α, εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Πήρε για εσένα όμως. Για εμένα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια. Λοιπόν, 6:37 πρώτα λεπτά. Θα οδηγηθούμε στην πρώτη μας ανάπαυλα. Ξεκινήσαμε, δεν έχουμε πει ακόμη τίποτα. Ναι. Όπως περνάει, το ηροκανίζουμε την ώρα. Μπούρου. Και περνάει έτσι η ζωή μας. Ολάκερη περάει με ένα μπούρου. Η ζωή μας όλη είναι ένα μπούρου. Περίμενα, το κάνεις εσύ το ψ. Τι είπες, ρε Μπάμπη. Το κάνεις εσύ τελικά. Ποιο, η ζωή μας όλη είναι ένα μπούρου. Δεν το έκανα εγώ μόνος, γιατί είδα ότι. Ξεχάστηκα. Είδα, δεν είδα ανταπόκριση. Κάνω και εσύ ένα νόημα. Σε κάνω ένα νόημα. Ακούσα, ας πούμε, δεν σου φάνηκε αυτό περισπούδαστο. Η ζωή μας όλη είναι ένα μπούρου. Ένα μπούρου. Τώρα ψάχνω να βρω το ούρου που κάνει ομοιοκαταληξία. Κάτι με ούρου. Ναι, μην πει κουμουνδούρου, έχει υποθεί αυτό. Α, εντάξει, οκ, ρε παιδί.
Άσπα, θα το βρούμε. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Πού να ξέρε η Bonnie Tyler. Τι μεγάλη διασκευή θα, θα γινότανε. Κορυφαία διαφήμιση, δεν ξέρω. Παρόλο το ότι δεν τα παίρνουμε από το εν λόγω κατάστημα, μας έχει σημαδέψει κανονικότατα. Θα ήθελα να μην λίγο ρεφρενάκι να τραγουδήσουμε. Ναι, θα κάνουμε live διαφήμιση, μα δεν γίνεται. I'm in the hero. Μπορούμε να το πούμε. Το πορκίτο. Τεράστιο και είναι κομματάρα αυτό της Bonnie Tyler. Σε κάνει να θέλεις να τρέξεις. Είναι κομμάτι... Να πας γύρω. Δύσκολα. Μα είναι αυτό το εντυπωσιακό ότι είναι, ρε παιδί μου, τραγούδι τεράστιας εντάσεως που δεν συνάδει τόσο με την... Ίσως το πολύ το τρέξιμο να φέρει και μια κούραση, μια κόπη. Θα φέρει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Επειδή μας πήγε 3 δεκαετίες πίσω, να το παίξουμε ραδιόφωνο το 80. Το τραγούδι αφιερωμένο το Χριστινάκη στο Μιχάλη. Να σε καλά, Hero και λοιπά. Να ρε που να κάνουμε το challenge. Πού? Το μαγάζι, στο Πορκίτο, κοντά από το σταθμό είναι, να μπορέσει ο σταθμός να στείλει το βαν των αναμεταδόσεων. Το βαρ θα στείλει. Και η αναμετάδοση. Θα γίνει και αναμετάδοση. Σωστό. Τι ζήτησες εδώ πριν το διάλειμμα. Τι ζήτησα. Η ζωή μας όλη είναι ένα μπούρου μπούρου. Εχθές πήγα και έκανα και εξετάσεις ούρου. Σιγά. Δεν πάει άλλο. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολη η μεκαταληξία. Όχι, εκτός αν θες να το πάμε στην καθαρέβουσα, το μπούρον μπούρον, να μας βγαίνει και εξετάσεις ούρων. Τι σημαίνει το μπούρον, έτσι να το φτιάξουμε εμείς. Ναι, το μπούρου μπούρον, ρε παιδί μου, είναι στη λαϊκιστή, λαϊκά, στη δημοτική. Είναι δύσκολη η μεκαταληξία. Ναι, μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, η ζωή μας όλη είναι ένα μπούρου μπούρου. Το λένε και όλοι οι οπαδοί του Βίκτορ του Μαδούρου. Ή του Γιάννη Βούρου. Του Γιάννη. Εντάξει. Αυτός καταφέρθηκε να δει του Πάουκ, μην τον αναφέρει. Καλά σε εκπομπή. Ναι. Κάνει. Αλλά είναι επίθετα. Κάνει και η Δούρου επίσης. Ναι, Δούρου. Να σου πει, η ζωή μας όλη είναι ένα μπούρου μπούρου. Το είπε και επίσημα η νομάρχης Δούρου. Ναι, το είπα και στη στροκυλή τράπεζα του βασιλιά Αρθούρου. Αυτομάτως το αποκλείς. Είναι δύσκολο. Να, αμέσως 5 κατά. Έτσι, μια χαρά. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Δεν πειράζει, γεια σας. Τι να κάνουμε. Βλέπω να μάθαινεις όταν άκουε. Άμα δεν ήξερα έτσι θα έκανα εκπομπές 6 ώρα το πρωί. Εκτιμήθηκε το ταλέντο. Νομίζω, κανονικότατα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπουλάς. Υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κομματάρα, έτσι, μιας και πιάσαμε τώρα τα γυμναστικά τα άσματα που... Ανατακτά χρονικά διαστήματα την... Ανατακτά, μάλλον ατακτά. Παλιότερα την έπαιζα, άκου αυτό. Είναι... Ξεκινήστε με τροχαδάκι επιτόπου, τα χέρια λυσμένα στα πλευρά σας. Πάμε όλοι γυμναστική. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Έχει ωραίος τύπους. Είναι aerobic. Σοφία Σακοράφα, ένα παλαιό δίσκο που είχε βγάλει. Αναπηδείς με κλειστά πόδια και... Τσουτσου! 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Γιατί δεν είμαστε μόνο εδώ κυλιόδουλοι εκπομπή, είμαστε και εκπομπή ευεξίας, εδώ γυμναστικής, σωματικής και πνευματικής ανάπλασης πάνω απ' όλα. Αναπηδείστε και σηκώστε το πόδι σε κλεισμένο. Αυτό να σας δω να το κάνετε. Και εκπομπή που χωρίς μπρίζα μάλλον δεν λειτουργεί. Αλλά και τι να κάνουμε ρε παιδί μου, χρειάζεται κιόλας να... Λίγο να καλμάρουμε τα ήθη. Αξίζει και Παρασκευούλα, είμαστε και πιο χαλαροί. Τελειώνει και το πρωτάθλημα. Τι θα κάνουμε μετά χωρίς προγνωστικούλια, μου λες. Κάτι θα βρούμε. Eurovision. Έχει Eurovision. Θα κάνουμε τη μεγαλειώδη εκπομπή μετά το Πάσχα γεωπολιτικής ανάλυσης. Όπως ήθιστε. Καλά, έχει και εκλογές να παίξουμε στοιχηματάκια. Γενικότερα θα βρίσκουμε. Απλά δεν έχει κάποια μεγάλη διοργάνωση. Εφέτο το Μουντομπάσκετ είναι προς το τέλος του καλοκαιριού. Θα περάσει έτσι ένα καλοκαιράκι μέχρι να έρθουν τα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων. Λίγο πιο χαλαρό σε σχέση με τα προηγούμενα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Λοιπόν, κλείνουμε για μοχίτο.
ότι... Δεν έφυγες. Έφυγα, είμαι στη στάση, στην πρώτη στάση στο ξωτικό Τριάδι. Και από εδώ ξεκινήσω να πάω ξωτική Θέρμη, ξωτική Χαριλάου και ξωτική Τούμπα. Από τα ΠΑΟ και θα περάσω ανάμεσα τον ΠΑΟ, το γήπεδο. Σαν και να είναι, τι να πω, η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από εδώ λέει θα ξεκινήσω. Το Τριάδι. Έτσι τα λέει ο ιστορικός του Μεγάλου. Θέλεις και έναν ηρόδοτο από δίπλα. Είμαι έξω. Βαμπή μου, είμαι έξω. Έχω και ένα σκούλι, ένα τουμπανόσκυλο εδώ. Γιατί το είμαστε μαζί κάτω. Έλα εδώ, Ρασούλη. Έλα εδώ. Τι Ρασούλη, Ρασούλη. Όχι, Ασπρούλη το φωνάζω εγώ. Πώς το λένε όμως. Εγώ έτσι μάθησα. Άσπρος, Ασπρούλη. Έλα εδώ, Ασπρούλη. Λοιπόν, θα κάνουμε το μοχίτο και που είπε ο Παύλος. Στο δικό μας. Ποιο μοχίτο. Πορκίτο. Πορκίτο, ρε. Πορκίτο. Έγινε, δεν πιστεύω. Γιατί δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Μόνο στο λόγο του επειδή γίνεται. Θες μοχίτο, μοχίτο, μοχίτο. Μοχίτο, το άλλο που είπε ο Χριστίνα, που τι είπε, ένα, δύο, τρία, κάνε τρεις κάρτες κάτω, τρεις κάρτες επάνω. Τι, δεν σ' άκουσα. Το άλλο τραγούδι που έβαλες μετά, με τη γυμναστική. Να μάρε πάμε, γυμναστική δεν ξέρω. Δεν ξέρω γυμναστική, παιδιά, δεν έχω δει. Έλειπα. Θα σου κάνω γιατί. Έλειπα. 6 ώρα το πρωί, 6 και 2 λεπτά, κοινάει σάλπικα του αεροδρομίου και κάνω γυμναστική και ακούω τη φωνή σου μέχρι εδώ. Του αεροδρομίου η σάλπικα, γιατί 6 ώρα. Όχι, τα αρμορία εδώ, 113. Α, ναι. Μάλιστα. Κάνω γυμναστική και φωνάζουν 1, 2, 3 και ακούω τη φωνή μέχρι εδώ. Το ρίξα στο σορολόπ. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει στην εκπομπή θα κάνουμε βιντεάκι αερόμπικ. Θέλω να μου στείλεις το παιδευτικό το τέτοιο που κάναμε, το τραγουδάκι. Ναι, πρέπει και εκείνο να σας στείλω. Πάμε. Εντάξει, συγγνώμη. Το έχω ανεβάσει νομίζω. Πες το να μας παίρνεις, να μας ενημερώνεις πού βρίσκεσαι. Πού βρίσκεσαι. Ναι, τώρα θα σε πάρω. Θυμάσαι που είχα πάρει την άλλη φορά από το προβλητήριο που ήμουν. Εκεί θα περιμένω τώρα. Εντάξει, έτσι. Από να μας ξαναπάρεις. Χαιρετώ και σε αναμονή είμαι πάλι. Θα καταγράφεται η πορεία αυτή μεγάλη προς τη νίκη. Αυτή τεράστια πορεία που ξεκινάει κυρίες και κύριοι σήμερα από το Τριάδι μέχρι... Την Τούμπα είμαι. Μέχρι την Τούμπα, εντάξει. Του Μιχάλη Φωτιάδη. Από εδώ λέει ξεκίνησες, λέω. Καλημέρα στη Γραμπούλα. Δεν με ενδιαφέρει ο Φωτιάδης. Με ενδιαφέρει που πάει ο σκύλος μου το 67. Ο Ασπρούλης. Ο Ασπρούλης. Έλα, ο Ασπρούλης. Να μας πάρει ο Μιχάλης να μας πει σε ποιο εξωτικό προορισμό πάει ο Ασπρούλης με το 67. Γιατί για τον Μιχάλη ξέρουμε, για το σκύλο δεν ξέρουμε. Το μοχίτο. Πώς δεν σκαρφέλιο ονειρεύεται. Μοχίτο. Εντάξει, είναι καλοκαιρινός. Είναι καλοκαιρινός. Το βάλαμε σε μια... Γεια σας. Σε μια τέτοια διαδικασία. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αλβάρες που μας λέει καλημέρα τα παιδιά. Αυτό το τραγουδάκι λέει με το αερόμπικ ρε μπάμπι πριν που έβαλα Σοφιά Σακοράφα σε μουσική Γιάννη Καραλή, τεράστιος Γιάννης Καραλής. Έχει γράψει το «Πάει η αγάπη μου, πάει, με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά», τα «Πούσαψ» και τέτοια. Μεγάλος συνθέτης δεκαετίας του «Το μη μου λες ψευτικά λόγια, μη μου λες». Το ξέρω. Το ξέρεις τώρα. Αυτό το τραγούδι λέει ρε μπάμπι, έχει αυτούς τους ήχους και μου θυμίζει το τραγούδι που είχε γράψει ο Ρος στα Φιλαράκια στο πιάνο. Έχει. Και γιατί... Δεν το θυμάμαι. Αφού τα βλέπεις τα φιλαράκια. Ναι, τώρα... Είσαι και μικρή εσύ. Είμαι και μικρούλα. Δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο. Ναι. Όταν παίζαν τα φιλαράκια μπορεί και να μην συγκινηθεί. Πότε παίζανε. Έξω από δεκαετία του 90, τέλης δεκαετίας του 90. 94 γεννήθηκα. Τόσο είσαι. Περάσα τα χρόνια. Πάνε τώρα. Του 94. Μεγάλωσα γεννήθηκα. Μεγάλωσα και εσύ. Αυτά πάνε. Εντάξει, πάντως έχεις λιγότερα χρόνια από όσα έχει να πάρει πρώτο πρωτάθλημα στη ζωή. Εντάξει, είναι και αυτό μια. Αν πεις, πολλοί έχουν πολλά λιγότερα χρόνια από όσα έχει να πάρει, 33, πώς. Αλλά αυτό θα πάψει να υφίσταται σε μία-δύο εβδομάδες και όχι σε 5-6 που λένε οι φίλοι της. Και σε μία-δύο εβδομάδες. Σε μία-δύο εβδομάδες που λένε οι φίλοι της ομάδος. Διότι έχουμε κυρίες και κύριοι και αυτό το Σαββατοκύριακο φτάνουμε στην τελική ευθεία. 3-4 στροφές από το τέλος. Πόσο είμαστε? 4 αγωνιστικές απομείνανε για να το λήξουμε το ζήτημα. Πρωτάθλημα Super League, 27η αγωνιστική ημέρα.
Να δώσουμε κανένα προγνωστικούλι έτσι. Τώρα. Γιατί δεν είσαι έτοιμη, πρέπει όχι να είσαι. Έτοιμη με, νόμιζα πιο μετά τα δίνουμε. Όχι, τώρα. Τώρα αφού το έφερε η κουβέντα. Ο Φωτιάδης όμως θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο θα ή θα είναι. Αφού θα μας παίρνει σε κάθε στάση. Μήπως δεν έχει φτάσει ακόμα στην επόμενη στάση. Θα κάνουμε εκπομπή μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Εδώ θα πάρει να τον βρούμε. Έτσι και να ενημερώσουμε και τον κόσμο τι έχει μπροστά του, γιατί κάτι θα πάει στα γήπεδα σε αυτά. Αύριο Σαββάτο στις 5 και 4 Όφι Πας Γιάννενα, μάτς ζωής και θανάτου και για τις δύο ομάδες, με τον Πας να βρίσκεται λίγο καλύτερα σε βαθμολογική κατάσταση. Όφι αν χάσει και αυτό το παιχνίδι χάνεται οριστικά, ούτως ή άλλως έχουν ελαχιστοποιηθεί οι πιθανότητες παραμονή στην κατηγορία, διεκδικεί μια θέση είτε στα μπαράζ είτε μια απευθείας θέση. 26 έχει ο Πάσο Γιάννενα, 22 ο Όφι. Τι προβλέπουμε σε αυτό, τι δίνουμε? 0-2. Όπα, θα κερδίσουν οι Γιαννιώτες. 0-2, αποφασιστική κιόλας. Έτσι πιστεύεις, ε? Ναι. Μάλιστα, θα το δώσω εγώ 1-0, θα σου πάω κοντρά. Για να δούμε. Για να δούμε εδώ τη Δευτέρα. Ο Φωτιάδης θα το δώσει χ. Άρα λες ότι ο Όφι ούτως ή άλλως έχει παραιτηθεί από τη ζωή. Έτσι βλέπω. Έτσι, εντάξει, γιατί όχι, δεν έχει να κάνει, μάλιστα. Ναι, έχει σωστή προσέγγιση. Παναθηναϊκός Άρης Θεσσαλονίκης στις 7 η ώρα. 2-1. Λες ότι θα χάσει ο Άρης 2-1, ε? Ναι. Γιατί το, που το στηρίζει αυτό? Ξέρω εγώ, έτσι. Τίποτε, κάπου έτσι, το στηρίζει. Κουτούρο. 6-55, τι, μια χαρά. Λοιπόν, 1-1 θα το δώσω εγώ. Εσύ που το στηρίζεις. Το στηρίζω ότι. Θα έρθει 1-1, ρε παιδί μου. Αυτό. Ναι. Εκεί το στηρίζω. Τίποτα άλλο. Ο Άρης, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να αισθάνεται εξασφαλισμένος από τη στιγμή που και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ οδηγούνται προς τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, οπότε δεν τίθεται ζήτημα εξόδου στην Ευρώπη και η πέμπτη θέση θα είναι προνομίχως, βέβαια ισοβάθμι με την ομάδα του Ατρόμητου, και έχει βάσιμες και πάρα πολλές πιθανότητες να κατακτήσει και την τέταρτη θέση, καθότι έχει και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και όλα αυτά. Σαββάτο αύριο, Πανιόνιος Λάρισα στις 7.30, επίσης ένα παιχνίδι με έτσι θέμα παραμονής και οι δύο ομάδες βέβαια είναι λίγο στο καλύτερό τους, προς το καλύτερο που λέμε. Ναι, η Λάρισα έχει 30, ο Πανιόνιος 29, οπότε θέλουν να απεμπλακούν από περιπέτειες, να μην το πάνε ως το τέλος, οπότε είναι σπουδαίο παιχνίδι. Και γοντέ ενδεχομένως, μπορούμε να το θέσουμε και έτσι, Πανιόνιος ΑΕΛ Λαρίσης. Δώσε εδώ τη μαγική σου αέρα. Ναι, κατέβασε. Δεν ξέρω, τώρα έχω προβληματιστεί. Γιατί έχει προβληματιστεί από αυτό? Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Από αυτό. Εδώ σε θέλουμε όταν και η μπάλα θες. Σε θέλουμε στα δύσκολα, στα εύκολα ξέρω κι εγώ. Εδώ καλούμε. Λοιπόν, Πανιόνιος Λάρισα, θα το δώσω. Να το δώσει το 2-1. 2-1 και αυτό, μάλιστα. Αντέγραψε από το προηγούμενο. 1-2 δεν το δώσω το προηγούμενο. 2-1. Τότε θα το δώσω αυτό 1-2. Αλλάζει, αλλάζει, θα κερδίσει η Λάρισα. 1-2, μάλιστα. Θα το δώσω εγώ τότε 2-1, έτσι να σου πάω κοντρά. Σήμερα ό,τι λες θα λέω τα αντίθετα. Έτσι μου είναι. Την Κυριακή στις 4 η ώρα η Ξάνθη υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ξάνθη, η οποία αγνοεί την νίκη, γενικότερα καμιά 10-11 αγωνιστικές, καλά που πήρε βαθμούς στον πρώτο γύρο, γιατί στο δεύτερο διάγει βίο για βίο το για φούντο κανονικότατα. Ξάνθη ΑΕΚ 0-3. 0-3 έχασε από τον πάγκο την προηγούμενη αγωνιστική Ξάνθη. Λες θα ξαναχάσει και ναι. Τώρα 0-3. 0-1 θα το δώσω. Άντε θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα κερδίσει η ΑΕΚ μας την Ξάνθη. Το παράκανα με τα 3. Όχι παιδί μου, δεν ξέρεις. Θα τα φας και είναι κρύα. Χιούμορ, χιούμορ. Λέμε και κανένα έτσι εύσχυμο. Είναι κρυάδα. Αστέρας Τρίπολης Λεμαδιακός την Κυριακή στις 5 και 4. Θα το δώσω 0-1. Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός στις 5 και 4. Το 0-1 λες, ο Λεβαδιακός θα βαρέσει το κεφάλι. Ο Αστέρας Τρίπολης και αυτός με 27 βαθμούς. Όχι απλά καίγεται, του ρουφλίζεται. Γιατί σε περίπτωση νίκης του Πας Γιάννενα πέφτει αυτό στην ζώνη του επιβασμού. Ο Λεβαδιακός είναι στους 20. Μάλλον φαίνεται να το λέει το πείμα. Τι θα πει αυτό? Να το πει το πείμα ότι. Θα χάσει. Τα θυμαράκια, πώς λέμε, τα κυπαρισάκια. Δηλαδή λέω ανάποδα. Δίνω ό,τι να είναι, έτσι. Όχι, παιδί μου. Είναι... Άμα βγουν όμως, θα πάρουμε λεφτάκια. Λέγε, ρε παιδί μου, 0-1. Πουλά τρελά. Πουλά τρελά. Πουλά τρελά, ρε. Πουλά τρελά. 0-1, λοιπόν. Η λογική βέβαια λέει Αστέρας Τρίπολης. Δεν πάμε με τη λογική. Λες, είσαι του κομπότη, κάτι ξέρει εκεί, στη Λιβαδιά, στη Βιωτία. Ξέρω. Γίνονται πραγματάκια.
Λοιπόν, ένα-ένα θα το δώσω εγώ έτσι. Να πει από τη δύσκολη θέση. Όχι, παιδί μου, καθόλου. Γιατί είναι ένα αποτέλεσμα που δεν συμφέρει κανέναν. Α, έτσι, πάω με την τρέλα κι εγώ. Με την τρέλα, ρε παιδί μου. Μάλλον αυτό που κάνω είναι να προσπαθήσω να πιάσω 0 στα 8. Αυτή την αγωνιστική. Επόμενο. Επόμενο. Δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι. Πανετολικός Ολυμπιακός Πειραιώς στις 7 η ώρα. Ναι. 1-3. 1-3 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, λοιπόν. Ναι. Κάνω πρόβλεψη βόμβα. Πουλάς τρέλα. Πουλάω τρέλα και βάζω 1-1. Ισοπαλία του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ μαθηματικά επικρατώντας της Λαμίας με 1-0 αγχωτικά στο 85, ξέρω εγώ, να σκοράρει και έτσι. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου και για το επόμενο. Τώρα το έκανα, είδες, ποτπουρί αποτελέσματα. Τι δίνεις για τον ΠΑΟΚ μετά? ΠΑΟΚ Λαμίας 7.5. Δίνω, εστί έδωσες? 1-0. 2-0. Μάλιστα, το επαυξάνεις, ας πούμε, δίνεις και εσύ τον ΠΑΟΚ ότι θα κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Και, και το Σαββάτο, Ατρόμητος Αθηνών, Απόλλων Σμύρνης. Απόλλω. 2-1. Δεν πατά, δεν πατά. 2-1, ένα μάτς το οποίο θα το δει όλος ο πλανήτης γη. Γιατί? Για κανένα λόγο να το δει κανείς προφανώς. Εγώ θα το δω. Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης, θα το δώσουμε εδώ ένα 2-0. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα προγνωστικά της παρέας. Χωρίς Φωτιάδη δεν είναι ακόμα της παρέας. Θα πάρει και θα μας πει και θα δώσει. Είναι τα προγνωστικά σκέτο. Τι παρέα, δύο απλογνωστών, ρε παιδί μου, που βρεθήκαν στο δρόμο απ' έξω και άπεσκαν ένα προγνωστικό. Γιατί αν μη τι άλλο, η εκπομπή του λόγου επειδή είναι εκπομπή προφητιών. Έτσι, για να δώσουμε κιόλας και το προγραμματάκι με το θα ασχοληθούμε 4 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς Σαββατοκύριακο. Επίσης και το κλείνεις. Αυτό. Όχι, ρε. Κάθομαι μόνος εδώ στο μπαλκόνι, δίνω καφέ μέχρι και ο Σπρούλης έχει παρέα. Ο Ασπρούλης. Έτσι αυτό το είχε πει ο Φιλιππίδης, δεν το είχε πει στο 50-50, μέχρι ο σκύλος έχει παρέα. Δεν το έβλεπα δυστυχώς το 50-50. Δεν το έβλεπε, από εκεί είναι κλεμμένο. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ θα θεωρήσω ότι είναι δικό σου, γιατί δεν το έβλεπα. Ναι. Επειδή έχω το θάρρος μετά από πάρα πολύ καιρό, χθες η πομπή ήτανε χάλια. Ναι, ναι, όχι, το ξέρω εγώ. Το ξέρω κι εγώ ίδιος, γι' αυτό και αντιστρέφουμε δεν το τέτοιο. Δεν πήρα τηλέφωνο, ναι. Αλλά εντάξει. Δηλαδή... Όχι, όχι, θα κοπούν αυτά, εντάξει, θα κοπούν, δεν είναι. Δεν περνάμε καλά, ναι. Ρε παιδί μου, αλλιώς είμαστε εμείς εδώ. Αλλιώς είμαστε, εντάξει. Δεν έχουμε πιάσει τον Άννα, μπράβο. Τώρα πρωί-πρωί, ναι. 6.30-7 η ώρα ξεκινάει η μέρα μας, είσαι λόγω επειδή. Ναι. Άννα, μπράβο, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Είπαμε και εμένα δεν μ' άρεσε και έχω το θάρρος να σου το πω. Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Πολλοί μου το είπανε. Πολλοί μου το είπανε και εγώ προβληματίστηκα, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε την πλακίτσα μας, την καζόνα μας, την αντιπαράθεση. Α, να μπράβο, μπράβο. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Εκφράσεις και χαρακτηρισμοί, όχι. Θα συνεχίσουμε με λόγο επειδή παλιό ορθόδοξο. Μπράβο. Καλό Σαββατοκύριακο. Χριστίνα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσύ. Καλημέρα. Φέραμε τη Χριστίνα και. Και σταματήσανε. Και σταματήσανε οι αντιπαραθέσεις και φέραμε την αγάπη σε όλο το ακροατήριο. Έχω να πω κάτι που λίγο με πειράζει. Τι? Όσες φορές έχω έρθει εδώ στην εκπομπή, ενώ ο Λευτέρης κάθε μέρα παίρνει 200 φορές τηλέφωνο, όταν είμαι εγώ δεν παίρνει ούτε μία. Ναι, μήπως είσαι ο Λευτέρης. Μπορεί, δεν ξέρω. Για κάτι μας κρύβουνε. Τους έχετε δει μαζί. Για ψαχτείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Έτσι. Τι έγινε? Πού είσαι? Θα μας πεις εσύ τι θα λέμε στις εκπομπές μας. Έτσι. Εσύ, κυρία μου, πάρε πίσω αυτό που είπες. Τι είπε? Παναθηναϊκός Άρης 2-1. Πάρ' το τώρα πίσω. Όχι, δεν το παίρνω. Πουλάω τρέλα. Εσύ πόσο το δίνεις δηλαδή? 1-3. 1-3. Ναι. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Μαυρό-άσπρη είσαι. Καλαματιανή, μαύρη θέλα. Ασπρόμαυρη. Το πέτυχες. Είναι αυτός εδώ, πώς το λένε αυτόν, αρέ. Ποιον? Γιωργούτσος. Γιωργούτσος, ναι. Πώς το λένε, Γιωργούτσο. Γιωργούτσο, ναι. Θεός, Θεός. Λοιπόν, μπάμπη μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ναι. Για το ξέρεις. Αλλά παίξεις το παιχνίδι αυτό που θα γίνει εδώ, κλειάζει με Μητράς Ασίας. Όπου το βρεις, θα το δίνει και ψηλά, goal offside. Μάλιστα. Νόμιζα θα πεις ότι... Goal offside. Ναι. Και όλα καλά. Αυτή η ομάδα του δημοσίου. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να λήξει το πρωτάθλημα από αυτή την Κυριακή.
Βρε, κάνε μας τη χάρη, σε ρε, πάνε εγώ. Και μέσα. Εγώ τι με νοιάζει τώρα στο πρωτάθλημα. Εσύ δεν τη σε νοιάζει, αλλά τα ρίχνεις τα έτσι σου. Με τι τα έρευνα, εγώ θέλω να τελειώσω το πρωτάθλημα, να ησυχάσουμε για να επιστρέψουμε στο λόγο επειδή που ξέραμε. Δεν ξέρω, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστώ. Αχα, μάλιστα. Ε, ναι. Σε περιμένουμε. Τέλεια. Δεν θέλω όμως τέτοια πολλές. Την παλόκληση. Απαρατήρητος. Δύσκολα. 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 Το κόβω. Καταρχήν, κατευθείαν θα πάω στον Αναστάση. Κατευθείαν, το φίλο μου. Θα έρθει. Δεν ξέρω, άμα εμφανιστεί. Ναι, άμα μάθει τι έχουμε, εγώ με τίποτα. Έτσι. Ο Κρίς με τίποτα. Όχι, μου είπε θα έρθει. Θα είναι όλο το λόγο επειδή εκεί. Θα είναι ο Σαλιάρης, θα πάρει, θα αρχίσει. Όλα τα. Θα αρχίσει τώρα τα Σαλιάρικά του. Όλα τα που λένε. Αυτός ο ψεύτης. Σαββατοκυριακάκι κιόλας, σήμερα θα το ξενυχτίσεις κιόλας. Άντα, μπορεί μου μετράει αντίστροφα για πόζαρ τώρα, σε λέω. Όχι, αυτά είναι τα γούστα. Γιατί μας το είπες τώρα αυτό. Ναι, να, τέσσερα χωρίς τη χρήση. 8 μερούλες μπούντρα σου λέω. 8 θα πας. Είναι, θα φύγω μεγάλο Σάββατο πρωί. Ναι. Και θα γυρίσω Παρασκευή μετά την πρωτομαγιά. Στα πόζαρ θα κάνεις Πάσχα, καλέ. 8 μέρες στα πόζαρ. Ναι, ναι. Ξέρεις τι τιμές έχει εκεί. Κλείσαμε ρε φίλε, εντάξει. Άρα, αυτά είναι οι άπλες. Να, εδώ και εμείς, λίγο ούτε λαγκαδά. Ούτε λαγκαδά. Λίγο σφιχτή, να σου πούμε, αλλά... Να, πουλάκι μου, 8 μέρες τα πόζαρ, αυτά. Ήρθε η ανάπτυξη. Ήρθε η ανάπτυξη. Ναι ρε φίλε, περσήμερο δουλεύεις. Έτσι. Χαμογελά, τη φιλιά, τσάω. Φιλιά. Ακούσε. Πω, πάω να κλάψω τώρα. Εμείς τι θα κάνουμε. Εδώ. Λόγω επειδή. Καλημέρα στη γραμπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όταν, Μπάμπη, ποιος θα το περίμενε ότι ο Φευγάτος θα τραγουδάει Σαββατοκύριακο. Όχι απλά να τραγουδάει. Θα περιμένει πώς και πώς. Όταν το λέγαμε εμείς οι πενθήμεροι, βρες καλά πενθήμερο να δουλεύσεις, μας λέγεται μπέλιζε. Έτσι ξεκινούσε αυτό το παλιοτράγουδο, το μαλλιοτράγουδο, δεν θα το ξαναβάλεις, αλλά τώρα... Για τους τεμπέλιδες και τώρα έτσι η ανάπτυξη. Παρασκευή δεν έρχεται χωρίς να βγει Φευγάτος να τραγουδήσει Σαββατοκύριακο. Δεν νοείται, δεν νοείται Παρασκευούλα. Έτσι. Τι να κάνουμε. Όλο και περισσότεροι πενθήμεροι εμφανίζονται όμως σιγά σιγά. Και εμείς, εντάξει. Ναι. Ναι, σκέψου ότι και εγώ όταν ξεκίνησα τις εκπομπές δεν ήμουν πενθυμερός, είχα και το Σαββατοκύριακο το μπαρ που δούλευα. Τα άκοψα κι εγώ αυτά, έγινα πενθύμερος. Πενθύμερος. Λοιπόν, και εμείς εννοούμε το Πάσχα λίγο να ξεκουραστούμε, να κλείσουμε μερικές μέρες καμιά εκτοτά μερούλες. Ωραία, ωραία, ωραία. Να μακάρι να μπορούμε να ταξιδεύουμε όπου μπορούμε. Όπου μπορούμε. Καλό είναι, καλό είναι. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Να απαλλαχτούμε λοιπόν και από τα πρωταθλήματα, από αυτά, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό μπουλ. Ναι, ναι, λίγο το μυαλό, λίγο να... Έτσι, είναι σαν να παίζουμε εμείς είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Τελειώνουμε. Το δούμε. Αφού μετά το παιχνίδι μας είναι δρομένοι, πάμε τα λύκια μας. Τελειώνουν τα μάτς βράδυ Κυριακής και είμαι ψόφιος, να πούμε, κράμπες. Δεν μπορώ άλλο. Λες τον άλλο στο διπλανό τραπέζι να σου τεντώσει λίγο το πόδι. Ναι, δεν σου έχει τύχει, ας πούμε, ξέρω εγώ καμιά Κυριακή να δεις τίποτα τρία μάτς απανωτά. Ναι, μόνο. Εδώ χθες χάρησα, είδα την ΚΑΠΑ 15, πάω κουλυμπιακή και μετά και την ΚΑΠΑ 15, τον Άρη. Είδες και τον Άρη, ε. Είδα και τον Άρη, ναι. Προκρίθηκαν και δύο, ε. Ναι, ναι, προκρίθηκαν, ναι, προκρίθηκαν. Πάω κάρις τελικό, ΚΑΠΑ 15. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Ωραία πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Μου έκανε εντύπωση πάντως, γιατί τα πιτσιρίκια παίξαν και ωραία μπαλίτσα. Και όλες οι ομάδες, όχι μόνο... Όλα τα παιδάκια παίζουν πολύ ωραία μπάλα. Καμία σχέση με τη Super League. Πάρα πολύ ωραία μπάλα. Ελεύθερη, με πολλές τελικές. Ήταν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Όχι, με συστήματα, με πειθαρχία, με... Ναι, το ευχαριστήθηκα με πολύ πάθος. Εννοείται. Ναι, αυτό που λες έχει πάρα πολύ δυνατή, ας πούμε, ποδόσφαιρο ακαδημιών, δηλαδή από τα 15 και πάνω. Α πούμε 17, κάπα 17 και τέτοια, θα δεις πραγματικά πώς είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί τα παιδιά, ας πούμε, επειδή είναι και σφουγγάρια και τέτοια, έχουν ρουφήξει όλα αυτά που τους έχουν πει οι προπονητές, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πλέον, ας πούμε, καταρτισμένοι επιστήμονες. Και με πλάνο ανάπτυξης, μπάλα τα πλάκα. Ήταν τρομερά παιχνίδια και τα δύο που είδα. Ναι. Του Άρη με τον Παναθηναϊκό, νομίζω λίγο περισσότερο από πλευράς γκολ και θεάματος.
Εντάξει, είχε κανένα δυο απίστευτα γκολ. Πραγματικά, δηλαδή το γκολ της σοφάρισης του Παναθηναϊκού είναι... Άμα το βάλει... γιατί το βάλει αμυντικός. Άμα το βάλει ο Σέρχιο Ράμος, ας πούμε, θα τον υμνεί όλος ο πλανήτης για καμιά εβδομάδα. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ναι. Μακάρι έτσι να... Ελπίζω να είναι ήσυχο παιχνίδι. Ήσυχο θα είναι, μωρέ, θα το απολαύσουν. Είναι... Τώρα σκέψω, ας πούμε, τι ωραίο είναι για αυτά τα παιδιά στα 15 τους που ανήκουν, ας πούμε, σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Άρη, να σκέφτονται ότι έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Ας πούμε, που έχει, ρε παιδί μου, ξέρεις, όλη αυτή την φιλοσοφία. Πόσο όμορφα αισθάνονται μέσα τους, τι προσμονή έχουν, τι αγωνία. Έχουν, αλλά έχουν και μεγάλη πίεση, Μπάμπη. Εντάξει, γιατί είχαν ένα ΠΑΟΚ Άρης και έχουν μεγάλη πίεση. Αν ήταν στη Θεσσαλονίκη ο τελικός θα είχαν πίεση, αλλά τώρα είναι μακριά. Δεν είναι αφού... άδικο για αυτούς δηλαδή. Όχι, πάντως όχι. Το παιχνίδι το δείχνει το TV100. Α, ναι. Ωραία. Λένε, πότε. Κυριακή στις 3 η ώρα. Μπράβο. Ευτυχώς που υπάρχει ο κόσμος και μας ενημερώνει. Κυριακή στις 3 η ώρα θα γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι. Μια χαρά. Νομίζω αξίζει να το δει. Μια χαρά. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Αυτά, καλημέρα. Φιλιά. Λοιπόν, να με συγχωρέσουν οι γραμμούλες γιατί έχει πάει 7 και 10. Θα κάνουμε τη μικρή μας, πολύ μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε φωτιά με το που γυρίσουμε. Σας περιμένουμε εδώ και ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Φύγετε, σας παρακαλώ, μην φύγετε. Γιατί γέλας, παρακαλά τον κόσμο. Θα μείνει. Τι να κάνεις, να κάνει λίγο δουλίτσα. Εγώ. Ρίχτω. Τελεσίγραφο. Σφωνάρα. Αν θα τα χάνεις μια μέρα και τα δυο, τι θα σου λείπε πιο πολύ, θα θέλα να δω. Το τσιγάρο ή εγώ. Έπρεπε τα τσιγάρα, το τσιγαράκι. Το τσιγαράκι. Τι σου ήρθε τώρα να το επιλέξεις αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, ε. Τώρα που θα παγορευτεί παντού και θα κουπεί. Oh no. Παντού. Πρέπει να το κόψουμε κάποτε. Θα γεμίσουν και οι τσέπες μας λεφτάκια. Τι άμα το κόψουμε, ξέρεις τι καλά έχεις μέσα. Αλλά λέει θα επανέλθουν τα προστήματα. Βαριά παντού. Εντάξει, καλοκαίρι έρχεται, έξω θα καθόμαστε. Θα την παλέψουμε. Το χειμώνα τι κάνεις όμως. Το χειμώνα δεν υφίσταται. Κάθεσαι σπίτι σου. Τι μωρέ, δεν υφίσταται καν ο αντικαπνιστικός νόμος. Το χειμώνα το ξεπερνάμε. Προσπαθούν τόσα χρόνια ο νόμος. Ο μοναδικός νόμος που δεν εφαρμόστηκε. Ναι, τίποτα. Γιατί τον Έλληνα, ας πούμε, δεν μπορείς να τον πατήσεις εκεί πραγματικά που πονάει. Το μόνο ζήτημα δηλαδή που ενωθήκαμε. Με όλοι ήταν το θέμα του τσιγάρου. Ότι εγώ να δούμε, δεν έγινα τρόικες και μόικες και να το μάτω. Βάλτε προστήματα. Τίποτα. Κανονικότατα. Και τόσα χρόνια που προσπαθεί να εφαρμοστεί, παλεύουν οι δομές και οι υπηρεσίες. Δηλαδή, εμείς το αντιμετωπίζουμε αυτό κιόλας. Πρακτικά πηγαίνουμε σε μαγαζιά, παίζουμε στην επαρχία και μας λένε να εδώ λίγο μη καπνίζουμε και τέτοια. Αλλά μου αρέσει που υπάρχει αυτό το ψυχολογικό μετά τις 11. Ανάβουν όλοι τα πυροφάνια. Ότι τι, μετά τις 11 δεν κάνουν έλεγχο. Ναι, μάλλον, δεν ξέρω τι. Ανάψε τα πυροφάνια, να πούμε κανονικότατα. Την τελευταία φορά που παίζαμε, που κάναμε το τριήμερο. Μάλλον είχαμε παίξει Κοζάνη και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία. Είχε έρθει ένα ΔΟΕ και ένα ΙΚΑ, να πούμε. Εντάξει, στα μαγαζιά που παίζαμε. Αλλά ευτυχώς όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Γιατί παίζουμε σε επαγγελματίες ενσυνείδητους, οι οποίοι κόβουν αποδείξεις και δεν εφαρμόζουν. Όχι, εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τζα! Καλώς τον. Λοιπόν, επειδή έστω και λίγες φορές στη ζωή μου, σαν 100% γνήσιος Έλληνας, θέλω να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Λοιπόν, πήρα σήμερα να απολογηθώ. Ναι. Πρώτον, σε νεόκοπους ακροατές της εκπομπής, mm-hmm. γιατί η εκπομπή είναι 3-4 χρόνια, αλλά εγώ είμαι στο Λίπερο, ξέρω εγώ 10, πόσο είναι. 5, και... 5 πρέπει... είναι εκπομπή. Ναι. Εκπομπή πάει 5. Ναι. Τι λέμε το Λίμπερ πόσο είναι, μπράβο να τα κατοστήσει η εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, και επειδή εγώ θεωρώ και κατά την άποψη του Ζαγόρου ότι είμαι στη φάση και επειδή είμαι ο χαλαστής της χθεσινής χαλασμένης εκπομπής, παίρνω την απόφαση να αποχωρήσω στο να παρεμβαίνω. Φυσικά πάντα θα ακούω και επειδή δεν θέλω να χαλάω, γιατί οι αλήθειες εδώ στην Ελλάδα χαλάνε πολλούς, δεν θα ξαναπάρω. Παρ' όλα αυτά, τελευταία πρόκληση, όχι πρόκληση, παράκληση, όποιος χαλάστηκε από όλα αυτά. Καλά, κοίταξε το χάλασμα τώρα, έπεσε συνολικό. Όχι, ένας λέει, ο άλλος. Ναι. Να τελειώσω. Mm. Παρακαλώ τους πάντες και κυρίως έναν νεόκοπο που πήρε, δεν ξέρω πώς το λένε, 26 Οκτωβρίου γιορτάζει και μίλησε και σε προσωπική επίθεση, μίλησε και για παιδί και για τώρα και για το άλλο. Δεν ξέρω τώρα, πάρω στην τέλος ψυχολογία. Τέλος πάντων, ας μην χάλαμε το λόγο επειδή είναι άλλο πράγμα. Δεν χαλάμε τίποτα. Οφείλω να τα τελειώσω αυτά, εντάξει. Και είπαμε σχετικά με την πρόκληση και την παράκληση,
να μαζευτούν όλοι αυτοί που χαλαστήκαν, να ακούσουμε όλοι μαζί και σε ένα παρόντα την χθεσινή την εκπομπή και να δούμε πού δημιουργήθηκε κάτι, πού πήγε να χαλάσει, εφόσον όμως είμαστε στη φάση. Αν δεν είσαι στη φάση, υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα που μπορούν να τα πλησιάσουν και να ακούνε. Οπότε εγώ, επειδή πιθανόν χαλάω την εκπομπή, με μεγάλη μου λύπη θα απέχω όσον αφορά την παρέμβαση. Μάλιστα. Αλλά θα τα λέμε με άλλη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, κι αν κάποιος παρεξηγήθηκε, κάποιος, ξέρω εγώ, χαλάστηκε, θα του ζητήσω και συγγνώμη. Το λόγο επειδή είναι άλλο πράγμα και αναλαμβάνει και τις ευθύνες του και το βάρος των πράξεων και των λόγων. Αρκεί όμως να πούν όλα κάτω και να χαρακτηριστούν και να ξακριβωθούν όσο λέχτηκαν, γιατί λέχτηκαν συνεχίζουμε... και ότι δεν υπήρχε κάποια πρόθεση να δείξει κάποιον. Ωραία. Ή να υποθούν κάποια ψέματα. Συνεχίζουμε σε αυτό που είμαστε. Συνεχίζουμε σε αυτό που είμαστε. Έγινε σε αυτό. Και... Έτσι. Σε θα πάμε μπροστά. Και σε τιμάει που ζητάς. Λοιπόν, γεια σε όλους. Φιλιά. Έτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα Παύλη, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έχουμε πρόβλημα με την παρέμβαση πολλές φορές στο Top Gun. Έτσι. Ας μην το αναλύσουμε. Ας πούμε από εδώ και πέρα. Δεν έχει. Ας καταλάβει αυτό το λάθος του. Ο καθένας. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν τίθεται τώρα ζήτημα αντιπαραθέσεων, μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Οπότε η ευθύνη μπορεί να είναι και δικιά μου και ολονών. Οπότε πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Εντάξει. Συνεχίζουμε αυτό που είμαστε, την ωραία μας την παρέα του, την πρωινή, την ευχάριστη. Εσύ, Παντή, είσαι εκεί με το ονοματεπώνυμό σου. Εμείς είμαστε εδώ με τα ψευδόνυμά μας. Έτσι, είμαστε αυτοί που δεν φαινόμαστε και ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κλείνει το τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι. Πάμε από εδώ και πέρα, συνεχίζουμε. Έχασες Μπάμπη να αναφερθείς, έτσι, στο Δήμο Τρικάλων, όπου σε όλα τα μαγαζιά του Δήμου Τρικάλων, ταβέρνεστε, σπαράγεστε, απαγορεύεται το κάθε. Πέρυσι που πήγα μετά τις 11, γι' αυτό σου λέω. Όχι, πέρυσι πότε πήγες. Πέρυσι είχαμε παίξει νομίζω το Πάσχα εκεί μέσα. Ναι, αυτό έγινε μετά το καλοκαίρι. Πάντα γίνεται, σου λέω, σε όλες τις πόλεις που έχουμε πάει και στο Βόλο έχει επιχειρηθεί να ισχύσει ο αντικαπιταλιστικός νόμος. Πάντα δεν έγινε με απαγόρευση, ξέρεις, αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Έγινε με συζήτηση με τους καταστηματάρχες και όλοι συμφωνήσανε και πια τα Τρίκαλα είναι άκαπνη πόλη, έτσι τη λένε. Μάλιστα, είναι ευρωπαϊκή πόλη. Τα Τρίκαλα και η Ορεστιάδα, γιατί στην Ορεστιάδα δεν υπάρχουν καν φανάρια. Είναι οι μοναδικές πόλεις που σταματάνε στις διαβάσεις τα αυτοκίνητα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν σε βλέπω στη διάβαση, γκαζώνουνε. Γκαζώνουν και λένε πού πάει τρελά μισή. Ναι, μαλλιωτάγαρο. Μαλλιωτάγαρο, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, να είσαι καλά. Φιλιά. Ο δήμαρχος Τρικάλων είναι και φίλος Μπάμπης Μπατμάνιδης Κόμπανη. Εντάξει, έχει γνώση ρε παιδί μου, εντάξει, νιώθει. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Το λόγο επειδή είναι αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η εκπομπή, αυτή είναι η διάθεσή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Τώρα εντάξει, μπορεί καμιά φορά να εκτραχύνεται η κατάσταση, αλλά να την επαναφέρουμε στην τάξη. Μπορούμε όλοι μαζί να το συνδιαμορφώσουμε το πράγμα, γιατί ούτως ή άλλως είναι εκπομπή συνδιαμόρφωσης. Είναι και οι ακροατές μαζί, δεν είμαι μόνος μου. Ναι, μεν εγώ έχω την κεντρική διαχείριση, αλλά όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι συναθηνά και χειρά εκείνη. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ξέρεις ποιοι γκαζώνουν στις διασταυρώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη? Τι? Οι Ορεστιαδιώτες και οι Τρικαλίδες. Πώς λέμε, οι ξένοι όταν έρχονται πετάνε σκουπίδια και βρωμίζουν. Επειδή δεν μπορούν στις πόλεις τους, αυτοί έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατεβούν σε κανένα γιατρό, σε κανένα τέτοιο. Έτσι. Και πατάνε κάτι στις διασταυρώσεις και τις διαβάσεις. Λες, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, ναι. Πρέπει ο Top Gun να ανακαλέσει την απόφασή του, απλά να απέχουμε από αθλητικές αντιπαραθέσεις. Όχι αθλητικές κυρίως, αθλητικές παοκάρες κλπ. Από περιαθλητικές, διοικητικές και τέτοιες. Από αυτά να απέχουμε, να μην εντείνουμε το κλίμα έτσι. Ας μιλάμε για τα πεναλτάκια, τα οφσαϊτάκια, το έτσι, ναι, το αυτό. Αυτά, ναι, σε κέρδισα με σε κέρδισα. Σε κέρδισα με κέρδισες, ναι. 15, ας πούμε, που θα το σηκώσει... εις βάρος του Άρη, ας πούμε, δεν θα κάνουμε λίγο χουλιαμά για αυτό. Καλά, ναι. Ποιος πήγε τη μεγαλύτερη εκδρομή, αυτό, ναι, μπάσκετ, τέτοια, βέβαια. Αυτά που είχαμε πάντα. Και στην ΚΑΠΑ 15 και τέτοια. Την άλλη την παράμετρο της σχέσης, Μπάμπη. Ποια? Για το τσιγάρο, για την απαγόρευση του καπνίσματος
αυτή η νέα ευρωπαϊκή τούμπα. Σε κλειστούς χώρους θα απαγορευτεί. Όχι, λες. Δεν κατάλαβες. Τι? Δεν κατάλαβες. Παντού απαγορεύεται. Και στα ανοιχτά τα γήπεδα. Και στο White Hart Lane απαγορευότανε. Παντού απαγορεύεται. Σοβαρά. Βέβαια. Βέβαια, τώρα τους βλέπω όλους τους δικούς μας το ημίχρονο να βγαίνουν έξω από την τούμπα στη μικρά σαζιά και να καθλίζουν τσιγάρο όπως κάνουν στα μαγαζιά και ξαναμπαίνουν. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Όλοι. Το ημίχρονο να βγαίνουν όλοι προς τα έξω, ρε φίλε. Ναι, όπως έχει απαγορευτεί στο παλέ και στο παλατάκι. Που είναι κλειστό χώρο. Που δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Αλλά. Από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να δεις το παιχνίδι. Όχι, κάνεις λάθος. Προχθές το Λαύριο που έπαιξε ΠΑΟΚ Λαύριο, το παλατάκι. Μόνο ατμιστές ήτανε. Μάλιστα. Πόσο οι κόσμο είχε... Βγήκαν έξω, έξω στα κηλικία, στο περιβάλλοντα χώρο που είναι στο παλακάκι και καπνίζαν όλοι, ρε φίλε, σαν να ήμασταν σε θέατρο. Έξω βγήκαν... γι' αυτό ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ορθοποδήσει στο μπάσκετ. Άμα είναι να βγαίνεις έξω να καπνίζεις. Και το ηλεκτρονικό απαγορεύεται πάντως. Και το ηλεκτρονικό. Που λέει και Top Gun στο κλειστό, δεν πάνε οι ΠΑΟΚτήρες οι καπνιστές. Ναι, αυτό. Άρα είναι λίγοι οι μη καπνιστές. Γι' αυτό, για πάνε σε κανένα μία φορά το χρόνο που γεμίζει το ΠΑΟΚ Άρης, να δεις τι γίνεται και πέρα με το ΠΑΦΑ που φά. Ναι, εκεί ναι, εκεί ναι. Ναι. Αλλά στην καινούργια τούμπα, φίλε, το έχω περιέργεια να δω πώς θα καπνίζουμε. Ναι. Στη ζούλα, στη φάλη μας πάω και οι κάμερες. Ναι, θα μας κόψουν και το γήπεδο να πούμε οι αλητές. Πιστεύω ότι πρόσθεμα και το κάπνισμα θα είναι περισσότερα από τις φωτοβολίδες, όταν πρόσθεμα για φωτοβολίδες. Έβλεπα προχθές, έβλεπα τώρα, να δεις τι άσχετα πράγματα καθόμαστε, έβλεπα ρε παιδί μου παλιό ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ μπάσκετ, με Γιάννη Ιωαννίδη και τέτοιες εποχές. Και όντως αυτό που υπήρχε στο παλέ, η εθαλομίχλη. Η εθαλομίχλη που υπήρχε. Δηλαδή, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, πώς παίζανε. Πώς παίζανε. Έχουν πιο μαύρα πνευμόνια. Πώς παίζανε, κανονικά. Κάνε εξαρισμό υπήρχε εκείνη την εποχή. Τίποτα. Ναι, ρε φίλε. Αυτοί έχουν πιο μαύρα πνευμόνια από μένα που κάνουν το 30 χρόνια. Κανονικά. Από τα μάτια εκεί πέρα που του μανιάσανε. Και επίσης πιο μαύρα πνευμόνια από τα μπουζούκια που πηγαίνανε συνέχεια γιατί παίρνανε συνέχεια πρωταθλήματα. Και κύπελα. Πήγαινε στα μπουζούκια. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχανε κέρδιζε. Ποιος? Ένας φιλός που δεν το χωρούσαν οι καρέκλες. Της ομάδας του ΠΑΟΚ, να φαντάζομαι. Μάλιστα, ναι. Έγινε. Έφυγε από την πόλη. Ναι. Δεν γούσταρε. Πήγε αλλού. Έγινε. Έγινε. Φιλιά. Τσάου. Τσάου. Καλημέρα, καλημέρα. Άναψες τώρα φωτιές. Για τα τσιγαράκια να πούμε. Απαγορεύεις τα γήπεδα. Πώς θα κάνεις τώρα χωρίς το τέτοιο. Και όμως γίνεται σιγά σιγά. Παλιότερα στο μπάσκετ, ας πούμε, επιτρεπότανε. Παλιά καπνίζαν και οι προπονητές. Απαγορεύτηκε να καπνίζουν οι προπονητές. Ναι, για να μην δίνουν το κακό παράδειγμα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Παλιά καπνίζαν και οι ποδοσφαιριστές. Την ώρα του αγώνα. Λίγο το. Ο τερματοφύλακας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, δευτερολογώ τελικά. Βέβαια, έπρεπε. Λοιπόν, όσο ρεστιαδίτη, λοιπόν, μου έχουν κορνάρει Θεσσαλονίκη και θα μάθετε σε διάβαση. Έτσι. Και το τσιγάρο επιτρέπεται στα γήπεδα ακόμα εδώ, τα ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, έχω εμπειρία. Και τρίτον, ως μη καπνιστής, το στέκι μου στην πόλη είναι καπνιστόν. Γιατί είμαι και Έλληνας, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πας, άμα όλη η παρέα σου καπνίζει και σε σέρνει εκεί πέρα και σου λέει, α, εδώ δεν γουστάρουμε, δεν καπνίζουνε. Τι να κάνεις και σου καημένος, σου καψερός, άμα δεν καπνίζεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα μου είπαν, ξέρουν ότι δεν καπνίζουν, ρε παιδιά, που κάνουν παρέα, και μου λένε, πάμε και σε ένα μαγαζί, το Θάλε, τέλος πάντων. Αλλά να ξέρεις, καπνίζουμε. Έλα, εντάξει, it's okay, ρε παιδιά, πάμε να δούμε. Και από τότε δεν έχω φύγει ποτέ για το αγαπημένο μαγαζί. Μάλιστα, άρα λάθρο. Λαθροκαπνιστής, έτσι. Ανομαλία. Έτσι. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, πάπη μου. Έλα, αγόρι μου, πού βρίσκεσαι. Λοιπόν, κατέβηκα από την πτήση του εξωτικού Τριάδη και πήρα την πτήση Σέρμη Χαριλάου. Είσαι μέσα στο λεωφορείο τώρα, δηλαδή. Ναι. Κατευθύνομαι τώρα από Σέρμη για Χαριλάου να προσγειωθώ στη Βούργαρη. Δεν είναι σαν να σου μιλάει ο πιλότος τώρα, έτσι πως θα λέει. Προσδιορίζει. Πάμε. Κατευθείαν ρεπορτάζ πολιτικό. Για να ακούσουμε πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμάστε που θα κατεβεί η περιφέρεια
στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή στην περιφέρεια, δεν ξέρω, 1-2-24. Παλικάρι που είναι από Σουηδία. Ναι. Ναι, στόσυλα. Ναι, μου δεν το στείλες. Θα κατεβεί, ναι, ναι, ναι. Μας είχε δώσει είδηση ότι θα κατεβεί ένα παλικάρι, λέει, ναι, από, ναι, ναι, τη Σουηδία, 2-24, ναι, ύψος. Ναι. Ναι, δεν στο γιατί αυτές οι εκλογές είναι ή του ύψους ή του βάθους. Πώς τα λες. Ναι. Μάλιστα. Και το άλλο είναι, ναι, το άλλο. Το άλλο είναι που είμαι, είναι ο σκύλος μου, το παρέα που κατόμουν. Ο Ασπρούλης. Τι είναι, μπες το... Ασπρούλης, ναι, το... Τον έβαλες μέσα στο... Α, μου έστειλε φωτογραφία, νόμιζα τον έβαλε μέσα στο λεωφορείο, ναι. Όχι ρε, ναι, ένα γαϊδόρι είναι ρε. Μέσα στο λίγο και ξαναμιλάμε τώρα. Και όντως. Επανέρχομαι πάντα. Έτσι, έγινε. Θα μας πάρεις και στο τέλος να μας δώσεις... Δεν μου λες, ο οδηγός τι ακού... Τι οδηγός, ούτε ο Φωτιάδης δεν ακούει λόγω επειδή. Σου έστειλε τον Ασπρουλή. Ναι, μου έστειλε τον Ασπρουλή και όντως, γιατί είχε λιδωρηθεί ο φίλος μας ο Φωτιάδης, γιατί μας είχε δώσει αυτή την είδηση ότι κατεβαίνει ο πιο ψηλός υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ίσως παγκοσμίως, ένας Έλληνας 2-24, που κατεβαίνει στις εδώ εκλογές. Τον έχει και φωτογραφία και τέτοια, γιατί μου έκανε screenshot κανονικά. Ο φίλος μας ο Φωτιάδης τον είχε ρεπορτάζ ο Sky. Ίσως τώρα το πρωί, μάλλον εγώ είχα πάρει, το έχω ανοιχτό όντως το Sky, αλλά δεν το παρακολούθησα. Καλησπερίζουμε. Μας λέει για τον... για τον φίλος μας ο Κώστας, πως είσαι τόσο παλιός ρε Κώστα. Λέει πρέπει να επαναφέρεις την ενότητα. Σκέφτομαι φανταστικά. Είχαμε μια τέτοια ενότητα στην πρώτη σεζόν του Λόγου. Σκέφτομαι φανταστικά. Σκέφτομαι φανταστικά, έτσι λεγόταν. Τι ήταν αυτό. Έλα μου, ντε, ό,τι να είναι, λέει. Για τα τηλέφωνα του Φωτιάδη. Το σκέφτομαι φανταστικά. Ήταν παρμένο από μια παρουσίαση φανέλας του Αστέρα Τρίπολης. Ιστορικό γεγονότο που είχαν βγάλει μια μοντέλα, ρε παιδί μου, να μιλήσει για το πώς βλέπει την όλη κατάσταση της παρουσίασης, αυτό τι έχει να πει για την φανέλα του Αστέρα Τρίπολης, και είχε κάνει αυτή την κορυφαία δήλωση. Κάτσα να το βρω λίγο να το... Είχε πει σκέφτομαι φανταστικά. Ναι, αυτό είναι το επιμύθιο της όλης υπόθεσης, αλλά ήταν μια από τις κορυφαίες. Άκου εδώ πέρα, Χριστέρα, για να μάθεις αθλητική ιστορία. Πάμε. Θα ήθελα να μου πεις πώς μία κοπέλα φορώντας μία ποδοσφαιρική εμφάνιση τι σκέφτεται και πώς αισθάνεται. Σκέφτομαι φανταστικά. Αισθάνομαι τέλεια, όποια και την ομάδα. Μπράβο, Σχαϊτία, κλείσα τότε. Θα ήθελα να μου πεις πώς σου φαίνεται η σημερινή εκδήλωση που έγινε για να... Το έχω δει 4 εκατομμύρια views, εγώ το έχω κάνει. ...για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση σημερινή. Πολλοί κόσμος εδώ, τους ευχαριστούμε και με τα παιδιά που κάνουν το live. Εμείς έχουμε περάσει φανταστικά. Ελπίζω η ομάδα να πάει πολύ καλά στην καινούργια σεζόν. Θα είσαι εδώ να παρακολουθήσεις την ομάδα φέτος σε κάποιο παιχνίδι της. Σε κάποιο παιχνίδι, το πιο πιθανό είναι να με πετύχετε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, φανταστικά. Έτσι, ο άλλος σου λέει ρε παιδί μου, πού θα σε δούμε και πού θα σε κάνουμε. Αλλά σκέφτομαι φανταστικά. Ναι, όντως, θα τη βαφτίσουμε έτσι την ενότητα. Όντως. Και τι λέγατε σε εκείνο το. Ό,τι λέμε και τώρα δηλαδή. Δεν αλλάζει και κάτι. Αλλά η ενότητα, ναι, θα πονεμηθεί στον Φωτιάδη. Σκέφτομαι, γιατί δεν σκέφτεται φανταστικά. Εμένα. Ο Μιχάλης έχει να μας πει και εκεί να μας δώσει. Και όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, έχουμε αυτό το κάτι που θέλουμε. Το έχουμε. Θα οδηγηθούμε στην τελευταία μας ανάπαυλα, γιατί φτάσαμε στις 7 και 3. Τι, αυτό θες να πούμε, ρε φρανάκι. Ρίχτο να πάμε διάλειμμα. Δεν ξέρω, δεν πειράζει. Ήθελες να τραγουδήσεις. Θα σου τραγουδάω στο διάλειμμα. Ναι, έχει και δεύτερο κουπλά. Τα τινητά. Δεν με διαφέρει. Όλοι ξέρουμε μέχρι εκεί το δεν με διαφέρει. Και μετά το μπουρουμπούρου μπουρουμπούρου. Διάλειμμα, ναι, φάγαμε όλη την ώρα, ναι. Λέω Παναγιώτης, ναι, το σκέφτομαι φανταστικά, το βρήκες αμέσως στο κομμάτι που σου ζήτησε το δικό σου η Κατερίνα. Ακόμα το ψάχνεις να το βρεις. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή επανέρχεται για το δυνατό νταμαράζ και φινάλε. Ένα ταξιδάκι με του λόγο επειδή το εξπρες. Ένα τι. Με το εξπρεσάκι. Λίπερο 107,4, περίπου ένα μισάωράκι απομένει για την ολοκλήρωση για τη σημερινή μας εκπομπή και λιγότερο κιόλας. 7 και 43 πρώτα λεπτά, πως περνάει έτσι η ώρα με τις διαφημίσεις. Καταπληκτική εκπομπή. Αλλά και αυτό το δυνατό φινάλε, ανταμονόμαστε.
στο 2-31-0-2-87-3-8. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή βεβαίως στα ιντερνέτια μας και εκεί συνδιαλεγόμαστε νωρίτερα τα ξημερώματα, οι Bucks κλείδωσαν την πρωτιά στο NBA. Και μαθηματικά δηλαδή πρώτη, με κοιτάει εδώ η Χριστίνα που λέει, τώρα τι λες ρε φίλε, να σας επικρατώντας το Sixers με 128-122 και ό,τι και να γίνει στα παιχνίδια που απομένουν θα είναι οι πρώτοι να έχουν το απόλυτο ρεκόρ έδρας, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και για το σωματείο των Bucks μετά από 40 χρόνια από Will Chamberlain εποχές 1970 Chamberlain. Τόσο έχουν να το βιώσουν. Κάπου είχα νομίζω παίξει και ένα τελικό βέβαια με στα 80's με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Νομίζω να κλειδώνει και αυτό τον τίτλο του MVP στο πρωτάθλημα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα γόρι μου. Έλα, πού βρίσκεσαι, δώσε το στίγμα σου. Λοιπόν, είμαι στη κατέβηκα από την Τύση Θέρμη Χαριλάου και είμαι στο λεωφορείο του 10. Σου στείλα φωτογραφία τώρα. Τη βλέπετε όλοι οι φίλοι ακροατές, τη φωτογραφία ενημερώνωσαστε. Φωτιάδης 24. Διαρκής ενημέρωση, ναι, μάλιστα. Live. Αυτό δεν, μπαμπή μου γλυκό Χριστίνα, δεν έχει γίνει. Αυτό το πράγμα είναι ζωντανό. Αυτά είναι το λόγο επειδή. Αυτά μόνα τους, ρε. Άμα ακούσω ξανά ποδοσφαίρα και αυτά εδώ και διαμάχες, σαν εισαγγελέας που είμαι, έτσι. Δεν μπορώ να φωνάζω τώρα γιατί είμαι μέσα, έχει κόσμο τώρα. Έχει κόσμο να το φωνάζεις και να το λες, λόγω επειδή, όχι, τι τώρα, ακούει ο οδηγός. Ναι. Ακούει τίποτα. Τώρα ξεκινάει να φέρει. Και καταστήνομαι τώρα για το φεύγω από την Τύση Χαριλάου και καταστήνομαι τώρα πτήση για να προσγειωθώ για την Τούμπα. Μάλιστα. Στο πάω από το εκεί μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, μπάμπη μου το βράδυ τι ώρα μπορούμε να είμαι εκεί. Το βράδυ να είσαι εκεί στις 10 η ώρα ξεκινάμε. Μέχρι τι ώρα θα είναι, μέχρι το πρωί? Όχι, το πάρα πολύ πρωί, ξέρω εγώ. Πόσο η ώρα, 5 η ώρα? Όχι, είναι τρελέ, εντάξει, κανένα 3 ώρα θα παίξει. Μέχρι τη 1 η ώρα. Μέχρι τις μία. Ναι. Βεβαίως, μέσα. Χριστινάκη, να είσαι πολύ λίγο. Θέλω τα ίδια, για μπορώ τώρα να μιλάω για τα σκοράκια και ίδια. Μπάμπη, τα ίδια που έδωσε η Χριστίνα δίνω κι εγώ. Ναι, δεν μπορώ τώρα να λέω τώρα μέσα στο λεφό. Ήρθε ο οδηγός τώρα, καταλαβαίνεις. Και τι θα σε κάνει, σε μαλώσει, σε πετάξει έξω μαπουσία? Όχι, δεν μπορώ τώρα να λέω σκοράκια τώρα για την καθιστία. Κατάλαβε, ακούγε. Όχι, βάλε την τουρμπίνα τώρα και. Πήγαμε, πάμε. Πάμε ένα ταξιδάκι. Χαιρετώ. Τσάω. Μπορώ λέει να λέω. Είπε ότι έδωσα εγώ, όχι ότι έδωσες εσύ. Μαζί σου. Με του Φωτιάδη το Express, κανονικότατα. Μπορώ λέει να λέει τα αποτελέσματα, λέει γιατί είναι και οδηγός. Δεν επιτρέπει το στοίχημα, ας πούμε. Απαγορεύονται τα παίχνια σε. Το τσιγάρο και τα παίχνια. Είναι γιατί λέει ρε παιδί μου, ας πούμε, στον Άστο ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού, ας πούμε, το ένα το άλλο. Απαγορεύεται να τζογάρουμε, ρε παιδί μου. Δεν θα μας το στερήσετε, δεν μας το κόψετε και αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν ήταν ο Will Chamberlain, ήταν ο Λιου Αλτσιντόρο, μετέπειτα Καρύμ Αμπτούλ Τζαμπάρ. Α, Τζαμπάρ Τσαμπερλέν, είπα, πω, καλά έκανες και με διόρθωσες. Λοιπόν, δεν θέλω να θεωρήσει πισωγύρισμα. Εντάξει, αλλά είπα βλακεία. Καλά έκανες. Ακρίβεια. Γι' αυτά θα με διορθώνεις, θα παίρνεις να παρεμβαίνεις. Όχι, θα παραμείνω strictly. Όχι, για τέτοια σε θέλουμε, να μας διορθώνεις για τις κοτσάνες που λέμε. Τι Τσαμπερλέν, πώς μου ήρθε ρε παιδί μου. Ναι, Τζαμπάρ, το Τζαμπάρ είχα στο μυαλό μου. Ε, ψηλός ο ένας, ψηλός ο άλλος. Λιου Αλτσιντόρ. Έτσι ήταν το όνομά του, ναι. Και μετά όταν ασπάστηκε το μωμαζανισμό, όπως ο Κάσιους Κλέι έγινε μετά μετάλλη. Αυτό είναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Δεκαετία το 70, καλά δεν το είπα, τουλάχιστον αυτόν ήμουνα μέσα. Αυτό πέτυχες, ένας θα πέτυχε. Τι φιλιά, τσάω. Γιατί άμα δεν ήμασταν εκπομπή ανακρίβειας, τι λόγο επειδή θα ήμασταν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Έφτασε και η Βούλα. Έτσι η Βούλα. Έφτασε και η Βούλα. Παρασκευούλα βρε Χριστίνα. Δεν το πιάσες. Εσύ και ο Καρνέζης. Δεν τα πιάνε. Λοιπόν, προγνωστικά έδωσες. Δώσαμε όλα λάθος. Όχι ρε γάμο, δεν τα άκουσα ρε φίλε. Τώρα δεν θα πάω ταμείο γάμο. Έτσι, δεν στο λέω, να δούμε τι θα κάνεις από μόνος σου. Ναι, για να παίξεις τα αντίθετα. Γράψτε σε ένα χαρτάκι και τη Δευτέρα θα μου πεις τι έπαιξες για να σου πω τι έχω δώσει εγώ. Δεν στο κρατάω έκπληξη. Για να δούμε. Λοιπόν,
Και μην ξεχνάμε σήμερα έχει Λίβερπουλ. Τι ώρα θα το χάσουμε, ρε εσύ. 10. Μου έρχεται λίγο ο φίλο μου Μπάμπη, τόσα χρόνια που παρακολουθάω ότι είναι Λίβερπουλ και το τέτοιο. Μου έρχεται πολύ. Ίσως είναι. Παρασκευή έχει Premier League, εγώ Παρασκευή πρώτη φορά. Μήπως επειδή έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τρίτη. Να σου πω την αλήθεια, το κάνανε τόσο σπαστό γιατί προχθές έπαιζε η City, έπαιζε η Manchester United. Χάσαμε τώρα την μπάλα. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε και το Παρασκευή συνήθως έχουμε γερμανικό πρωτάθλημα παρακολουθούμε. Α, μπράβο, ναι. Και ιδίως Λίβερπουλ, φίλε μου. Η Λίβερπουλ Παρασκευή δεν θυμάμαι πότε. Δεν τη θέλουμε, δεν μας κάνει απαραίτητα. Δεν είναι ομάδα της Παρασκευής. Δεν είναι, όχι. Α, γι' αυτό το ανησυχώ τώρα, λέω. Μην μας αυτό. Αρχίσαμε τις δικαιολογίες τώρα. Δεν μας άμε. Έγινε φιλιά, επίσης. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, παπί μου. Έφτασε έτσι. Έλα, εγώ. Όχι ακόμα. Έρχεται ένας τύπος που με λέει, κύριε, τι θα πάρετε. Θέλετε καφέ, κρουασάν. Έχουμε, λέει, τέτοιο. Θα σας εμπειρούμε για την πίστη. Πού στο λεωφόρειο αυτό. Ναι. Γίνονται και αυτά τα πράγματα. Εγώ. Κάνει εξορισμό ο Άσης, δηλαδή. Α, έτσι. Τι νομίζεις, έχει ξεχωριστεί. Είναι γιορτή σήμερα. Σήμερα γιορτή είναι, παπί. Τι γιορτή. Παπί. Α, Μπάμπη, ξεχνάς, το Αγίου Φράγκου είναι σήμερα, για. Α, το Αγίου Φράγκου λέει είναι, πληρώνονται Αγία λέει. Είναι σήμερα. Αγία Παρασκευή λέει, πληρώνονται Αγία οι Παρασκευή. Οικοδόμοι. Άμα μου βρεις μια οικοδομή βέβαια να χτίζεται αυτή τη στιγμή, θα σε πληρώσω κι εγώ. Χτίζονται εκεί σε μένα στο δικό τριάδι. Χτίζονται. Χτίζονται εκεί στο τριάδι, ναι, χτίζονται, χτίζονται. Να πάμε να κάνουμε μεροκάματα. Τα υπόλοιπα σε λίγο τώρα δεν μπορώ, ξέρεις γιατί δεν μπορώ γιατί? Να λέω το σκουράκι. Γιατί άμα λέω σκορ εδώ μέσα και ξέρω εγώ και σου λέει τώρα τι κάνει αυτός τώρα. Μιλάνε, έχει εδώ γύρω γύρω δίπλα που είμαι μπροστά σε μονή θέση, κλεισμένη, βέβαια. Και κάθομαι τώρα και είμαι κοντά στον οδηγό, καταλάβεις. Δεν μπορώ να λέω τα σκορ. Εντάξει, 1-2-2-1 θα λες. Γιατί θα βγάλει ο οδηγός στυλό και θα παρατήσει το τιμόνι και θα σημειώνει. Μήπως τι. Τώρα απευθείας γίνεται τώρα να λέω τώρα στην. Γιατί να μην τα λέω, όχι θα τα πεις, θα τα πεις. Γρήγορα, εγώ θα σου λέω. Λοιπόν, όφι πας Γιάννενα. 1-0 τα Γιάννενα. Μάλιστα, 0-1 δηλαδή, μάλιστα. Γρήγορα. Γρήγορα, Παναθηναϊκός Άρης Θεσσαλονίκης. Άρης 2-0. 0-2 δηλαδή. Ναι. Μάλιστα, Πανιώνιος Λάρισα. Κούγιος αρχίζει να αγκαρίζει, άμα δεν κερδίσει, βάλε τον Κούγια 1-0. 0-1, τρίτο δίπλα για τον Φωτιάδη. Ξάνθη ΑΕΚ. Ξάνθη, από την πόλη θα κερδίσουν 2-0. 0-2 η ΑΕΚ δηλαδή. Ναι. Τέταρτο διπλό. Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός. Αστρέτα, 1-0 η Τρίπολη. Μάλιστα, τον πρώτο άσο δίνει του Δελτίου, Πανετολικός Ολυμπιακός Πειραιός. Τι λέει και η κυρία, δεν συμφωνεί με το αποτέλεσμα. Οι Σαρδέλες θα κερδίσουν 2-0. Ποιος, ναι. Μάλιστα, 0-2, ναι. Ο Σάντος, τι. Πάω Κλαμία. Ο Πάω Κλαμία, από την πόλη βάλε 3-0. Και έρχομαι, ναι. Και Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης. Απόλλων Σμύρνης. Θα παίζουν τον χρόνο μαζί μας. Έτσι. Βάλε τον 1-0. Είδες που μια χαρά τα είπες στα σκοράκια σου, είπε τίποτα ο οδηγός. Ακουγέ, κρυφά ακουγέ. Όχι, αλλά δεν πρόλαβα να πω για τον Όφι. Πώς το είπε να το πει, έχεις αναπέρασει τον Όφι. Είπες ρε, αφού θα κερδίσει τα Γιάννενα, 1-0. Όφι, πας Γιάννενα. Όχι, αλλιώς το είπε να το πω. Συγγνώμη λίγο. Πώς κριτική, μαχαίρια. Έχει εισαγωγή για τις ομάδες, όχι απλά έτσι. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ τώρα γι' αυτό. Είναι που δεν μπορεί. Χριστινάκη μου, σε μιλάω και σε εκεί δίπλα σου με ποιον κάθεσαι, ρώτα κανένα αποτέλεσμα, κάνε ρεπορτάζ. Δεν έχω, έχω μια εδώ κυρία, είναι από το Τριάδη τώρα. Ρώτα τι, μπαίνει να μάτσε να μας πει. Ρώτα τι να μας δώσει να μάτσε. Μια καλημέρα, δώσε να μας πει μια καλημέρα. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί ρε, δώσε να πει μια καλημέρα εδώ, μπας και κερδίσουμε ακροματικότητα. Όλοι μου κοιτάνε περίεργα, σου λέει τώρα τι είναι. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Τώρα σε στείλω φωτογραφία, κλείσε τώρα. Κάτι τσάτσατ. Θα του βγάλει και φωτογραφία. Είναι που δεν μπορούσε να μα πει τα αποτελέσματα. Ξέρεις γιατί, κατάλαβα γιατί δεν μπορούσε. Γιατί ήθελε να κάνει εισαγωγή. Αυτό το έκανε όμως. Το έκανε. Δεν χρειάζεται λίγο έτσι. Λάλο δεν μα έκανε. Λάλο, να ξαναπάρει. Ξαναπάρει, φίλε μα. Καλημέρα στη γραβούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπινό. Βέβαια. Φαντάζεσαι η κυρίουλα να άφηκε τώρα λόγω επειδή και με το πέκλεισε ο Μιχάλης από τον Νίκο, γιατί δεν με έδωσε το σίγουρα, σίγουρα, βέβαια. Ναι, πιο πιθανό είναι να πάρει ο Απόλλων Πόντου το Champions League παρά αυτό.
Το βράδυ τι ώρα ξεκινάς? Νωρίς, κατά τις 10, 9.30, 10, νωρίς, έτσι, να είμαστε νωρίς. Ναι, ναι, άμα μαζευτούμε. Ξέρω και εγώ λίγο το πρόγραμμα, πώς πεταχτώ καμιά βόλτα. Άντε, πετάξου. Θα έχω Μιχάλη Φωτιάδη. Αυτό θα είναι το μεγάλο κλου της ιστορίας. Είναι καιρό θέλω να σε δω και τώρα πιστεύω ότι βολεύει απίστευτα γιατί δεν δίπλα είμαστε. Οπότε... Δίπλα, εντάξει, μια πόρτα είμαστε να πούμε εκεί πέρα. Είμαστε για τον κόσμο των ανατολικών συνοικιών. Έτσι, να τον... Για να ενημερώσω τον Πασχάλη ότι είναι πρωί ακόμα, μην πλακωθεί στα τσίπουρα. Ο Ζαγόρα είναι από το Άγιο Πνεύμα. Εσύ είσαι από την Αναστασιά. Έτσι. Γιατί σε είπε ότι είσαι από το Άγιο Πνεύμα. Ούτε καν το πρόσεξα. Για το προηγούμενο ακρατή που ήμουν εγώ. Α, ούτε καν το πρόσεξα αυτό. Α, τι άδειο πνεύμα. Αιώνια κόντρα, ξέρει τίποτα. Ναι. Σε πήρε, ήμουν στην αναμονή εκεί από τις γραμμές που έριξε για να το πω. Α πούμε ότι είναι πρωί ακόμα. Μην πει Τσίπουρο, δεν πήρε του Ζαγόρα. Του Ζαγόρα είναι από το Πνεύμα, ο Μπατμαν είναι από την Αναστασιά. Έτσι. Αλλά το ηνόπνευμα το ρέουμε μέσα στον οργανισμό αυτό. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Καλώ φιλιά. Τι καλά, όλο το παρεάκι του λόγου επειδή το βράδυ θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στο 8.30 στη Χαριλάου Παπαναστασίου 150. Τι ωραία. Τι ωραία, τι καλά. Αποδοσφαιρική. Άμα έρθει τελικά ο Φωτιάδης, θα του δώσει το μικρόφωνο να κάνει ένα λάλο λάλο. Ναι, εννοείται. Μα αυτός είναι το... Ο άλλος μου ζήτησε selfie. Νομίζω ότι θα πάρει το μικρόφωνο και δεν θα ξανασταματήσει. Ξεκάθαρα. Και προγνωστικά θα δώσει. Καλολικότατα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Παντή. Καλώς τώρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Άμα θα ξαναργήσει άλλη φορά, μάλλον θα βγει από τα γνήσια προγνωστικά. Αυτά δεν τα δέχομαι. Να έχει την ώρα του να βγαίνει να δίνει τα προγνωστικά. Αλλά λες ότι ήταν, λειτουργήσε υποπίεση. Ή δουλεύουμε επαγγελματικά ή δεν δουλεύουμε. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεπέτα, γιατί ξεσπάει σε άλλους τώρα, ε? Δεν ξέρω αν άκουγες. Αυτό ήταν, ξέρω. Ξέρω τον δρόμο του. Ήδη έχω GPS μέσα στο λεωφορείο, ξέρω που πάει αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω. Έτσι. Αλλά δεν θα ξαναδεχτούμε σαν λόγο επειδή έτσι ξεπέτα δεν δεχόμαστε. Σωστό. Ή θα βγαίνει σοβαρά, αλλιώς τα γνήσια θα γίνει. Μπάμπης, Χριστίνα θα είναι τα γνήσια για να τελειώνει. Να, η Χριστίνα που τη ζήτησε, στάδω στα προγνωστικά. Α, εσύ με ζήτησε. Η Χριστίνα τελικά είναι ο γνήσιος συνεργάτης. Μάλλον αυτή είναι ο γνήσιος συνεργάτης. Ναι, γιατί δεν πετυχαίνει τίποτα τις τελευταίες αγωνιστικές. Κοντά είναι. Πάντα είναι κοντά. Πάντα είναι κοντά η Χριστίνα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Φιλιά. Καλημέρα. Με το μυαλό μας στο εξπρες, κυρίες και κύριοι, πάμε ένα ταξιδάκι. Και έτσι θα πορευτούμε όσο ανοίγει ο καιρός, και πανικός. Βέβαια. Σιγά σιγά θα φτάσουμε προς την ολοκλήρωση του λόγου. Επειδή ήταν σύντομη. Γρήγορα πέρασε. Να κάτσουμε ένα δύο ώρα και ακόμα. Κάτσουμε και στον Κωστή. Γιατί όχι, μια χαρά θα περάσει. Εκεί να δεις πόσο γρήγορα περνάει. Είδες που λέτε, ας πούμε, πώς θα έρθω που σας παρακαλώ να έρθετε στην εκπομπή να με κάνετε παρέα. Μετά όλοι το ευχαριστιέστε. Και σε παρακαλάμε εμείς. Ναι, έτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Λάλο. τώρα μπορώ να μιλήσω άνετα τώρα. Τώρα, και μέχρι και το υποκράτο οι ασθενείς μπορούν να σκοτώνουν και να ακούσουνε. Λάλο. Αυτό δεν γίνεται, αυτό το λίμερο. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Περπατάω τώρα και κατευθύνομαι τώρα. Κατέβηκα την πτήση. Πριν την πτήση πήρα. Κατευθύνομαι τώρα για την Τούμπα. Για τον ΠΑΟΚ. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, παίζει. Όχι, ναι, περπατάω, ρε. Α, περπατάω, ναι. Κάνεις πορεία για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, τι είπε ο υπουργός μου, είπε. Τι να κάνω, μέσα κόσμο τώρα κοίτα. Ότι μας έκανες ξεπέτα. Κάτσε, πέσουνα. Έχω και, ξέρεις τι με έκανε ο πρώτος με την πρώτη πτήση που κατέβαινα ξωτικό τριάδι για τη Θέρμη. Που μπήκα μέσα σε, όχι, τη δεύτερη πτήση, από Θέρμη Χαριλό. Κλείσε, λέει το κινητό, λέει. Ποιος το είπε αυτό? Ο οδηγός. Για, έπρεπε να μου το φέρεις εμένα. Σε παρακαλώ, κλείσε. Δουλειά κάνουμε. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Άντε ρε, από εκεί πέρα. Άλλους και άλλους τους αφήνουνε, ναι. Λοιπόν, Χριστινάκη, θα φύγεις το βράδυ. Φυσικά για να έρθω. Θα είναι, ναι. Όλα θα γίνει το βράδυ. Όλα θα γίνει το βράδυ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα έρχεσαι το βράδυ. Να είστε καλά. Ναι, μπάμπι μου, θα είναι η πρώτη live που θα κάνουμε show. Έτσι. Ετοιμάζω θεματάκι. Μάλλον δεν τραβάει. Ναι. Πες μου τρεις φορές μπάλα. Μπάλα. Τι πίνει η κατσικά? Γάλα. Α, την πάτησε. Δεν πίνει γάλα, πίνει νερό.
Βρε σατανά, πως θα λες έτσι. Την έσκασε. Άντε φυλάκια, τσάω, τσάω. Φυλάκια. Ε, είδες, είδες. Στο έχει κάνει και σένα, κάτι θυμήθηκα τώρα. Δεν μου το κάνει ο Φωτιάδης, άλλος. Αλλά δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, ζητήθηκε χθες από την Κατερίνα μας, δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να το ακούσει. Βρήκα ένα κομματάκι, άλλο έψαχνα. Αμοντάριστο βέβαια, μιξάριστο. Το στείλα χθες στον βιολιστή μας, το άκουσα και φρίκαρε, μου λέει αυτό θα είναι ρε παιδί μου. Λέω εντάξει, όχι θα επεξεργαστεί, αλλά έτσι μια στροφούλα θα υποθεί και το βράδυ, θα τραγουδηθεί. Δώσε, δώσε. Έτσι, δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάντων, ένα ρεφρενάκι αμοντάριστο, αμιξάριστο, αμαστεράριστο. Το βράδυ τα λέμε στο 8.30 είπαμε Αναστασία 150, λαϊβάκι όμορφο με την παρεούλα κιόλας εδώ την πρωινή. Μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου, Κατερίνα μου. Τι! Συγγνώμη, αυτό ήταν. Κάσους μπέλη. Το λαό μου θα τον αποχαιρετήσω. Εσένα όχι, θα φύγω χωρίς να σε χαιρετήσω. Είχα στο μυαλό μου την Κατερίνα μου μας το ζητούσε μια εβδομάδα γι' αυτό. Okay. Δεν το σώσω με τίποτα. Όχι. Άμα σου γράψω ένα τραγούδι. Θα λέει μέσα Κατερίνα ή Χριστίνα. Ω, είσαι μία ζή. Πώς θα λέω. Τραγούδα λίγο Πατμανίδη. Τώρα. Θα τελειώσανε για μας. Και τι. Δεν θα κάνεις κουμάντο. Έτσι, φιλιά, να και τα μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Κωστής Νατσαρός μέχρι και τις 10. Που σκληρά πολεμήσανε για έρωτες. Δεν θα κάνεις κουμάντο. Στο τέλος κερδίζουνε οι ροές. Σαφείς πιέτσες επιρροές.